Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στις παρεμβάσεις που συνεχίζουν σήμερα έτσι με την κανονική του σύνθεση. Να καλησπέρισω αμέσως τους συναδέλφους, τον Νίκο Ελευθερόλη, τον Γιώργο Καλαμέρο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα στους δύο. Λοιπόν, καλώς ήρθες και πάλι. Έτσι, να είστε καλά, σας έβλεπα. Λοιπόν, με καταπίεζε ο Ελευθερόλη, ευτυχώς γύρισες. Για να υπάρξουν ισορροπίες, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Καταρχήν, μπορούμε να πάμε απευθείας στη Νέα Υόρκη, είναι 6 ώρες πίσω. Στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που αυτή την ώρα μιλάει, στο βήμα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε εικόνα. Εδώ είμαστε. Η Ανατολική Μεσόγειος ζει με ένταση, δυστυχώς. Παρόλο που ξέρουμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στις απόψεις μεταξύ της Ελλάδας και της γειτονικής Τουρκίας. Η Ελλάδα ήταν πάντα δεσμευμένη στο διεθνές δίκαιο και παραμένει μία ολόψυχη υποστηρικτρία ότι όλα τα ζητήματα πάντα θα πρέπει να επιλύονται επί τη βάση των κανονισμών των Ηνωμένων Εθνών και να υπενθυμίσω ότι τα Ηνωμένα Έθνη απαγορεύουν την χρήση βίας. Ωστόσο, από το 1995 η Ελλάδα ζει συνεχώς με το casus belli, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και το οποίο είναι μια απειλή πάνω από το κεφάλι μας. Η Ελλάδα είναι μια θαλάσσια χώρα με... Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία. Νομίζω πέσαμε και σε ένα φιλέτο, νομίζω, της ομιλίας, που μιλάει για την Ανατολική Μεσόγειο, για την τουρκική προκλητικότητα, για τις παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό αφορά και το Κυπριακό και για το κάζους Μπέλη που ισχύει εδώ και 25 χρόνια στην περίπτωση που εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Και μιλάει σε ένα πολύ σημαντικό κοινό, μιλάει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι ο Ερντογάν εκεί, γιατί έφυγε άρον-άρον, διότι. Δεν μπορούσε να δει τον Biden. Για να συναντηθεί και με τον κύριο Μητσοτάκη, το ότι δεν τον δέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προκαλέσει την οργή του Σωτήρη. Και για δεύτερη μέρα συνεχίζουν οι Τούρκοι και επιτίθενται στον Αμερικανό πρόεδρο. Επανέλαβε ο κύριος Ερντογάν ότι είναι ο χειρότερος πρόεδρος από όσο έχει γνωρίσει μέχρι τώρα και η συμπεριφορά του απέναντι στην Τουρκία. Είναι φίλος του προηγούμενου. Δεν ξέρω τι εμείς τον είδαμε. Για να λέμε τώρα. Κανείς δεν τον είδε. Δεν τον είδε κανένας. Δεν ξέρω αν έκανε κάποια συνάντηση. Γι' αυτό τα βάλαμε και με τον ελπιδοφόρο λόγο. Το θέμα είναι. Όχι, έτσι δεν ήταν προγραμματισμένο αντί ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Ερντογάν είχε πιέσει πάρα πολύ για συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον κύριο Biden. Δεν προχώρησε κάτι τέτοιο. Η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη, λένε δικές μου πληροφορίες, με τον κύριο Biden θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ανοιχτό το ραντεβού. Γίνονται προσπάθειες από τη διπλωματική ελληνική αποστολή για να κλειστεί το ραντεβού. Είναι σε καλό στάδιο, αυτό μόνο μπορώ να πω μέχρι τώρα, σήμερα. Να πούμε ότι η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή, στο Αιγαίο. Αυτές τις ώρες εκτελείται από την Ελλάδα η άσκηση παρμενίων που έχει δεσμεύσει ολόκληρο το Αιγαίο. Οι Τούρκοι έχουν στην περιοχή μια φρεγάτα, την οποία παρακολουθούν και ελληνικά υποβρύχια. Και φαίνεται ότι την ίδια ώρα θα κάνουν και αυτοί μια μορφή άσκησης και επιφυλακής στα Δαρδανέλια, απέναντι ακριβώς από την Αλεξανδρούπολη, που είναι το σημείο που θα λήξει η ελληνική άσκηση. Όσο τα πράγματα αυτό είναι έτσι. Δημιουργεί ένταση και τριβές και είμαστε σε επιφυλακή. Όσο τα πράγματα είναι έτσι, εντάξει, προφανώς καλό δεν είναι, αλλά δεν δημιουργούνται συνθήκες έτσι θερμού επεισοδίου, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά μακάρι να μην υπάρξει. Κανείς δεν ξέρει. Σήμερα στη Βουλή ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τοποθετήθηκε το θέμα των φρεγατών. Είπε να μην βιάζονται κάποιοι οι οποίοι τοποθετούνται και ότι υπάρχουν πολλές και ανανεούμενες προτάσεις. Πάμε ξανά πίσω στη Νέα Υόρκη, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, μια συνάντηση η οποία έγινε τελικά παρά το γεγονός πως το κλίμα είχε χαλάσει λόγω της παρουσίας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, του κ. Ελπιδοφόρου, στην εκδήλωση αυτή που έκανε η τουρκική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη για να εγκαινιάσει το καινούριο του ουρανοξύστη 36 ορόφων. Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τι δουλειά είχε να πάει εκεί ο κ. Ελπιδοφόρος. Πήγε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο κύριος με τη μάσκα είναι ο κύριος Φάιζερ. Τον οποίο συναντήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πριν. Η κυρία Σουρανή. Χειραψίες φουλ, ε. Και να πούμε ότι υπάρχει μια δήλωση. Ήταν η κυρία Παπαδοπούλου μαζί. Υπήρχε στη συνάντηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μπουρλά, ανανεώσαν το ραντεβού του για να βρεθούν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από μια συνάντηση τρίλερ, θα έλεγα, όπως εξελίχθηκε. Δεν πήγε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στην Grand Zero που ήταν προγραμματισμένο για να τον ξεναγεί στον Αγιονικό, αλλά τελικά έλειωσαν οι πάγοι. Υπάρχει μια ομαλότητα στη σχέση. Αυτό που διέρευσε το Μαξίμου αμέσως μετά τη συνάντηση ήταν ότι το θέμα θεωρείται
πλέον λήξαν. Δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον στις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου. Υπήρχε και το παρασκήνιο, επικοινώνησε ο κ. Μητσοτάκης και με τον κ. Αναστασιάδη Σωτήρη, ακριβώς, ναι, που ήταν ο πρώτος που είχε ενοχληθεί. Μεσολάβησε η δημόσια δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, με την οποία ζητούσε συγγνώμη από τον Κυπριακό Ελληνισμό για την ατυχέστατη, για την... Η παρουσία του εκεί ήταν, ήταν η προσωπική μου άποψη, ατυχέστατη. Αυτό που ήταν λάθος κίνηση ήταν ότι παραβρέθηκε σε μια εκδήλωση στην οποία βρισκόταν ο Τατάρ. Ο Τατάρ. Ο οποίος είναι ένας κατοχικός ηγέτης, ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ. Δεν έχει αναγνωριστεί από την διεθνή κοινότητα και αυτό είναι λάθος. Ο ίδιος βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος είπε δεν το γνώριζε. Όπως φαντάζομαι πήγε... δεν γνώριζε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι στις Βρυξέλλες στο ξενοδοχείο στις 26 Ιουνίου φωτογραφήθηκε με τον Τατάρ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Ναι. Σε ένα πρωινό, σε ένα βραδινό, σε μια εκδήλωση. Αλλού είναι επίσημη τελετή. Όχι, όχι, μην τα ισοπεδώσουμε. Στο πρωινό φάνε τον Αρχιεπίσκοπο. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον σε ένα πρωινό. Κακός. Τα έπρεπε να φροντίσουν οι μπέσεις. Μου υπόθηκαν τρομερά πράγματα. Εδώ είναι πρόσκληση. Αποδόθηκαν προθέσεις. Και όπως θυμάσαι. Υπενθυμίστηκε από όλους η τουρκική υπηκότητα. Ότι θέλει να γίνει. Να πούμε κάτι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είναι ένας προοδευτικός άνθρωπος που παίρνει θέση σε όλα, που έχει ιδιαίτερη κινητικότητα και που έχει λογαριασμό Twitter, παρεμβαίνει καθημερινά, τα προσέχει αυτά. Άρα αυτό δεν το πρόσεξε. Για να είμαστε. Εσύ, για να τα λέμε πράγματα όπως είναι. Γι' αυτό και το παραδέχτηκε. Έκλεισε το θέμα. Δεν είναι ένα άνθρωπο που άντε λες δεν τα κάνει αυτά, του ξέφυγε. Το έκανε έχοντας υπόψη του τι έκανε προφανώς. Πάντως, ναι, του κερδίζω ότι δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να αναγνωρίσει, ας πούμε, την κατοχή της Κύπρου. Αφού οι κυβερνητικές πηγές σταθερών είναι λήξαν το θέμα. Καλό είναι για τον ελληνισμό να κλείσει. Παρότι το καλό είναι για τον ελληνισμό να κλείσει, βέβαια. Δόθηκε πολύ χρόνο από τα μέσα ενημέρωσης και υπήρχε έτσι μια γραμμή να παίζει το θέμα. Προκειμένου να ασχολούμαστε όχι εμείς, γιατί θα ασχοληθούμε. Με τη ΔΕΗ. Θα μιλάμε μια ώρα για τη ΔΕΗ τώρα. Πρώτα απ' όλα, όταν έγινε η ιστορία με τον Αρχιεπίσκοπο, δεν υπήρχε το θέμα της ΔΕΗ. Δεν το ξέραμε. Το θέμα δεν τα ακούσαμε στη ΔΕΗ καμία ομιλία, καμία συνέντευξη. Το στήσανε, σου λέει τώρα. Το στήσανε. Θεωρίες νομοσίας. Μήπως τον έστειλε και η ΔΕΗ να πάει εκεί. Αλλά τώρα ο κόσμος απορεί γιατί αυτός ο καυγάς. Αλλά καταλαβαίνει γιατί αυτός ο καυγάς. Κοίταξε, η κίνηση το παραδείχθηκε και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Ήταν λάθος το να πάει. Να πάει σε ένα μέρος και επαναλαμβάνω. Μην το υποτιμάς. Κακώς το έκανε. Μην το υποτιμάς, Γιώργο. Μην το υποτιμάς. Η πώληση της ΔΕΗ ή αυτό εν πάση περιπτώσει η είσοδος ιδιωτών με προστά. Είναι πολύ σημαντικό να το κουβεντιάσουμε τώρα και αναλυτικά. Αλλά η παρουσία ενός ηγέτη της Ορθοδοξίας δίπλα στον ηγέτη του ψευδοκράτους είναι θέμα. Πώς θα το κάνουμε, σε επίσημη τελετή με την παρουσία και του Ερντογάν. Εγώ έγινα έξαλλος, θέλω να σου πω. Ζήτησε συγγνώμη και, επειδή το έκανε και εκείνος. Δεν το έκανε κάποιος αρχιερέας προχωρημένης ηλικίας που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και εικόνα του τι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Εγώ νομίζω ότι αν ήξερε ακριβώς τη διάσταση που θα πάρει και αν ήξερε ότι θα τότε κάτι το συμβούλευε σωστά. Σωστό. Το θέμα είναι ότι έκλεισε. Καλό είναι να μην δημιουργούνται ρήγματα στον ελληνισμό σε ιδιαίτερα δύσκολες περιόδους, διότι δεν είναι μια τυχαία στιγμή αυτή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει και ο Τατάρ ότι θα προσαρτήσουν το κομμάτι της Κύπρου το κατεχόμενο, προσπαθούν να ανοίξουν τα μαρόσια. Είναι θέμα. Ήταν λάθος, έκλεισε, τελείωσε. Πάμε τώρα. Το καλό να μην απολαύσετε από κανένα. Που λέει και η διαφήμιση. Έτσι. Πάμε στο θέμα ΔΕΗ. Ερώτηση. Γιατί έγινε τώρα αυτό. Τώρα, και πες μας τι γίνεται. Πουλιέται ένα κομμάτι. Αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ προχωράει σε αύξηση με το μετοχικό κεφαλαίο 750 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι. Και δεν θα συμμετάσχει το κράτος σε αυτήν την αύξηση με το μετοχικό κεφαλαίο. Αυτό σημαίνει που δεν θα μπει στις προσφορές. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των μετοχών που μέχρι σήμερα ήταν 51% στη ΔΕΗ, με διάφορους παράγοντες όπως ήταν το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και τα υπόλοιπα, πλέον δεν θα έχει την πλειοψηφία. Άρα τι κάνει, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ. Ναι, ιδιωτικοποιείται η ΔΕΗ. Δηλαδή είχε το υπερταμείο 37% και 34 και το υπερταμείο και 17 το υπερταμείο. 51 το δημοσίο. Άρα ξεπουλιέται σε ιδιώτες η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν ξεπουλιέται. Κρατάει ένα ποσοστό, γιατί το 750 εκατομμύρια δεν καλύπτει το ποσοστό του 51% για να το πάρει κάποιος ιδιώτης. Απλώς χάνει την πλειοψηφία το ελληνικό δημόσιο, θα είναι μικρότερο το ποσοστό συμμετοχής του, γύρω στο 34 με 35 το υπολογίζουν. Αυτό σημαίνει ότι όμως θα είναι ρυθμιστής και πάλι το ελληνικό δημόσιο, γιατί υπάρχει διασπορά των μετοχών της ΔΕΗ. Αυτό που γίνεται επί της ουσίας είναι ότι αποκτά μια μεγαλύτερη ρευστότητα η ΔΕΗ και μπαίνει στο παιχνίδι της πράσινης ενέργειας και των. Η εγγραφή και οι μετοχές πρέπει να δούμε και πού θα καταλήξουν. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος ενδιαφερόμενος. Σε σοβαρούς επενδυτές θα καταλήξουν. Δεν υπάρχουν σοβαροί επενδυτές. Να δούμε όμως ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Γιατί κάποιος θα έχει το πάνω χέρι. Η τιμολογιακή πολιτική, ας πούμε, της ΔΕΗ
Ποιο θα την ασκεί. Από τη στιγμή. Το οποίο εμάς, το αυτό μας ενδιαφέρει. Προφανώς δεν θα μπορεί. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι κρατική ή ιδιωτική. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν είναι καλή και δεν είναι πανάκριβη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αν δεν ήταν δημόσια η ιδέα, δεν θα είχε φτάσει σε κάθε χωριό το ρεύμα, ούτε ακόμα. Επίσης, συγγνώμη Νίκο μου, ίσως και να μην είχε χαροκοπήσει. Γιατί πριν από τρία χρόνια θυμόμαστε ότι είχε χρεοκοπήσει. Έτσι. Λοιπόν, ναι, πριν τρία χρόνια ακριβώς ότι είχε χρεοκοπήσει. Πριν τρία χρόνια είχαμε τα αποτελέσματα μιας δεκαετούς ανεπανάληψης κρίσης. Η ΔΕΗ είναι μια αμαρτωλή ιστορία που να θυμηθούμε εμείς παλιότεροι ότι απειλούσαν οι συνδικαλιστές, κατεβάζουν το διακόπτη, δεν είχαμε ρεύμα στις υπόλοιπες περιοχές. Έχει βελτιωθεί ο συνδικαλισμός, δεν έχει απελτιωθεί σε αυτήν την ένδοξη. Εποχή που μεγαλουργούσε ο συνδικαλισμός. Δηλαδή το ασημικό, γιατί ήταν κακό ο συνδικαλισμός. Πρώτα απ' όλα το ασημικό, αν πουλήθηκε, το πρώτο βήμα το έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν παραχώρησε. Αυτό ήταν μια μονή. Νομίζω δεν ήταν το μόνο πέρα του περταμείου. Ήταν μέσα σε αυτήν την καταστροφή που υπήρχε και τα τρία μνημόνια που είχε φύγει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υπέρ του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ακούσαμε και χθες τον κύριο Τσίπρα να δικαιολογεί την αγάπη προς την Πέρασε το ΤΑΙΠΕΔ και το υπερταμείο, αλλά μπορούσε το κράτος, όπως τώρα για παράδειγμα, να παρέμβει και να συγκρατήσει τις τιμές. Και το λέει και ο κόσμος και το λένε και τα κόμματα. Πέρασε μια φωτογραφία τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τη Γενόπ. Με τον κύριο Φωτόπουλο ήταν ή μάλλον έτσι. Τον κύριο Αδαμίδη νομίζω. Μια χαρά είναι ο κύριο Φωτόπουλο, τι έχει. Συνδικάσεις. Να δω τώρα τα Golden Boys. Αν το θεωρείς μια χαρά τον κύριο Φωτόπουλο, θα έρθουν λογαριασμούς. Γιατί τι έχει ο κύριος Φωτόπουλος. Ο ρόλος των συνδικαλιστών είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι κόκκινη ή πράσινη. Γιατί δαιμονοποιούμε ανθρώπους, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν δαιμονοποιώ τίποτα, συμπεριφορές δαιμονοποιώ. Ότι ήταν οι καταναλωτές όμοιροι για χρόνια. Να πούμε και γιατί φέρνει και συνδικαλιστά. Να πω λοιπόν αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες. Να πούμε πρώτα τα σημερινά, Νίκο μου. Κατέρευση μετοχή. Πόσο, 11-15% έπεσε. Πόσο έπεσε. Όπως λέω, έπεσε 10,5%. Αφού ήταν τόσο καλό, πόσο ήταν η μετοχή της ΔΕΗ όταν την παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πεις και πόσο ήταν πριν 10 χρόνια, Νίκο. Πριν 2 χρόνια παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν 3 χρόνια, Νίκο μου, ήταν καταστραμμένο το χρηματιστήριο και η ελληνική οικονομία. Θες να ακούσεις και τα υπόλοιπα. 1,19. Το 17% που ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να πουλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μίσου για πώληση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πριν 2 χρόνια. Στη ΔΕΘ ο κύριος Πρωθυπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει σήμερα κριτική. Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν ανέφερε. Πάει στη ΔΕΘ. Μπορεί να μην είχε κλείσει ένα κρίσιμο ζήτημα. Να μην είχε κλείσει η διαδικασία. Θα χαλούσε η δουλειά δηλαδή. Αν να σου θυμίσω ότι ανέφερε το βιβλίο προσφορών. Ναι. Έτσι. Να θυμίσω όμως την ημέρα που ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στη ΔΕΘ. Ναι. Ανακοίνωσε την πώληση του 49%, αν θυμάσαι. Αυτό είχε γίνει. Σε εταιρεία Αυστραλιανή του ΔΔΕ. Πάμε λοιπόν σε μια φάση γιατί γίνεται αυτό να πούμε. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Και αν θα είναι φτηνότερες οι τιμές που θα πληρώνουμε στο ρεύμα. Τι λέει η κυβέρνηση. Και αν θα έχουμε και ρεύμα. Και αν θα έχουμε και ρεύμα. Φέτος είχαμε κάτι διακοπές ατελείωτες τους προηγούμενους μήνες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είχαμε σωτήρι. Λόγω των συνδικών. Αλλά ήταν οι πολλοί. Υπάρχει πάντα κάτι κάποιος λόγος. Ήταν πολλές μέρες καύσωνα. Στο παρελθόν είχαμε πάλι διακοπές, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν λιγότερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν πάντως. Που ολόκληρες περιοχές μέσα στο σκοτάδι για αρκετές ώρες. Εγώ δεν υποτιμώ τίποτα, ούτε ανακαλώ τίποτα. Πάμε στην πρόοδο. Λοιπόν, γιατί λοιπόν λέμε ότι θα φανίσουν λογαριασμούς σε μια εκδοχή να φανίσουν λογαριασμούς. Τι υποστηρίζει η διοίκηση ΔΕΗ, θα πω. Εγώ δεν θα πω ότι πιστεύω. Η οποία στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τον πρώην Πρόεδρο, δεν το έφερε ως θέμα. Έγινε Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν πρέπει να συζητηθεί αυτό. Αν υπήρχε η πρόθεση να συζητηθεί, θα συζητούσε. Δεν μπήκε καν ούτε εκτός ημερησίας διάταξης. Δηλαδή έγινε εφηδιαστικά. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, πάντα κάποιες τέτοιες κινήσεις πιάνουν κάποιους στον ύπνο. Και αυτό το λέω, δεν το λέω τυχαία, γιατί σήμερα ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης μίλησε όχι μόνο για πολιτικές ευθύνες που θα διευρύνουν στο μέλλον. Έτσι. Τι θα κάνει. Θα διώξει το λέει ότι είναι ποινικές. Ακριβώς. Αυτό δείχνει. Δεν τις διερευνά μία κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ενός κόμματος το οποίο πούλησε τα αεροδρόμια, ετοιμάζονταν να πουλήσει το 17% της ΔΕΗ, να το πουλήσει 51 εκατομμύρια. Τα οποία χρήματα 51 εκατομμύρια, η Fraport υλοποιήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υλοποιήθηκε επί ΣΑΜΑ. Λέω λοιπόν, πάρα πολύ. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Συμφωνούμε σε αυτό. Ότι πραγματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία έδωσε ένα θετικό στην εικόνα των αεροδρομίων. Πήγαινε στα αεροδρόμια της περιφέρειας και ντρεπόσουν να πατήσει μέσα. Είναι καλύτερη κατάσταση για τους καταναλωτές. Αυτό είναι το αυτό ερώτημα. Λοιπόν που υποστηρίζει. Εγώ δεν ξέρω αν θα είναι, δεν είμαι ούτε μάγος ούτε φακής ούτε τίποτα. Αυτό, που υποστηρίζει, αυτό που υποστηρίζει η κυβέρνηση και η ΔΕΗ λέει ότι εμείς με τα 750 εκατομμύρια που θα πάρουμε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, συν τα γύρω 2 δις που πήρε από την πόλη του 49% του ΔΔΕ, θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στην πράσινη ενέργεια και να έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε φτηνό το ρεύμα στους καταναλωτές. Αυτό θα κριθεί στο αποτέλεσμα. Δεν είναι να πάρει η χώρα 70 δισεκατομμύρια εκ των οποίων για την πράσινη μετάβαση είναι αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να γίνει η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια επολιγνητοποίηση. Πώς ξαφνικά μας λείπανε και 750
για να γίνει. Θα έχουμε εκπρόσωπο. Θα έχουμε καταρχήν. Υπάρχουν και τα ΣΔΙΤ. Θα έχουμε δύο ιδιώτες. Θα έχουμε γνώμη σου. Τώρα δεν μιλάμε για πώληση. Μισό λεπτό για να πω εγώ μια κουβέντα. Μισό λεπτό. Γιατί είστε. Κάλεπτο τώρα εδώ πέρα που έχετε μια. Μα έλειψε αυτό. Γιατί δεν είναι. Απελευθερωθήκαμε που ήρθε. Λοιπόν, να πω εγώ ότι στη συνέχεια εκτό από τον πρόεδρο τη Γενόπαιδη που θα τον δούμε σε πάρα πολύ λίγο μαζί μα, τον κύριο Αδαμίδη, θα τον έχουμε σε λίγο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε αργότερα και ως εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και να ακούσουμε τη δική τους άποψη, αλλά και τώρα αμέσως και σε συναδέλφους. Η Μαριάννα Πυριώτη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μαριάννα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το φίλο μας, τον Γιώργο Χριστοφορίδη, καλησπέρα, Γιώργο, και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα και στο βιβλίο μας. Μου λένε ότι σε πολύ λίγο θα μπορέσουμε να δούμε και τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη, τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Α, νομίζω τον έχουμε τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με το Skype του. Καλησπέρα κύριε Αδαμίδη, κύριε πρόεδρε της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη, είμαι στην επαρχία, δεν έχει καλό σήμα. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε μέσω Skype. Θα τα πούμε τηλεφωνικά. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν στους συναδέλφους, θα θέλαμε να μας πείτε εσείς ως πρόεδρος των εργαζομένων στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ την άποψή σας, την εκτίμησή σας για αυτό το οποίο έγινε σήμερα και εξέπληξε τους πάντες. Δεν ήταν κανείς πληροφορημένος. Είχαμε και ένα ζωηρό διάλογο εδώ λίγο πιο πριν. Είναι μια απόφαση η οποία προφανώς. Για εμάς τουλάχιστον έχει πέσει και ραβδόν σε μια νεφρία. Ήταν μια εφηβιαστική απόφαση, δεν είχε καν συζητηθεί, ούτε καν είχε ψελίσει κανείς και από τα κυβερνητικά στελέχη ότι προτίθεται να προχωρήσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και να μην συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο με το δικό του ποσοστό, με αποτέλεσμα, όπως είναι πολύ εύκολα αντιληπτό, να χάσει την πλειοψηφία του ελληνικού δημόσιου, με ό,τι αυτό σημαίνει για μια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, η οποία επί 7 δεκαετία ήταν στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου και δημιουργούσε μια αναπτυξιακή προοπτική, έναν πλούτο και κυρίως έχει ηλεκτροδοτεί στο σύνολο της χώρας, στο τελευταίο χωριό. Ναι. Κρατώντας βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, τι εννοείται πλούτο δημιουργούσε? Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι το πλούτο. Εδώ βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε ότι την ημέρα έχανε η ΔΕΗ, μέχρι λίγο καιρό, 2,8 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Τι πλούτο δημιουργούσε? Αυτό όμως οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση του ή τα στελέχη του πριν από 7 χρόνια, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, απεμπόλυσαν το δικαίωμα. Τα δωρεάν δικαιώματα ρήπων, κάτι που πήρε η Πολωνία, που πήρε η Τσεχία, που πήρε η Βουλγαρία, με αποτέλεσμα η παραγωγή ενέργειας από το λιγνίτι, ο οποίος επιστρατεύτηκε τώρα στον καύσωνα και την περίοδο της μοίρας στην παγωνιά, να κρατήσει την γυμνασόση την παρτίδα για να μην βυθιστεί η χώρα στο σκοτάδι, κάτι που θα συμβεί. Ούτε είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κύριος πρωθυπουργός της χώρας, εκεί που είχαν αποφασίσει να κλείσουν τις μονάδες το 23, τώρα το πήγαν στο 25. Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να πω ότι δημιουργούσε πλούτο, γιατί έχει αναπτυχθεί η χώρα λόγω ΔΕΗ. Έχει πάει σε όλο το εύρος της επικράτειας το ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό να το χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές προκειμένου να αναπτυχθούν. Καλά. Με αυτή την έννοια. Κοινωνικό αγαθό είναι προφανώς. Δεν θα είμαστε σπηλιές ακόμη με κεριά, κύριε Αδαμίδη. Το ρεύμα πήγε σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ελληνική ανακάλυψη. Ναι. Και το πληρώνουμε. Δεν είναι ελληνική ανακάλυψη. Και ούτε τσάμπα είναι. Ο κρατικός φορέας ενέργειας, η ΔΕΗ δηλαδή, το πήγε και στο τελευταίο χωριό. Κύριε Αδαμίδη, σωστά το λέτε εσείς. Εγώ να πω, πριν δώσω το λόγο στους φιλοξενούμενους συναδέλφους, για να ακούσουμε και το δικό τους πρώτο σχόλιο και θα σας ρωτήσουν και άλλα προφανώς μετά, όπως τι θα κάνετε από εδώ και πέρα κλπ. Αλλά επειδή είπατε ότι είναι κοινωνικό αγαθό που το πήγατε και μπράβο σας και στο τελευταίο μέρος της χώρας, αυτό ισχύει προφανώς και σε άλλες χώρες, γιατί είμαστε στην πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε να αλλιώς. Το χρυσοπληρώνουμε, θέλω να ξαναπώ, όλα τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν είναι ένα φθηνό αγαθό το ηλεκτρικό ρεύμα. Και μπήκε και ο ανταγωνισμός και ίσως σε έναν βαθμό με τις αστοχίες που είχε και με τα προβλήματα που είχε ο ανταγωνισμός βέβαια και ακόμα και με τις απάτες οι οποίες βγήκαν στην πορεία και βγήκαν στη δημοσιότητά όμως, βοήθησε και αυτό ίσως τα πράγματα να γίνουν λίγο καλύτερα. Λοιπόν, να πάμε στη Μαριάννα να ακούσουμε ένα δικό της πρώτο σχόλιο και μετά στον Γιώργο. Και τις ερωτήσεις που έχουν τυχόν να κάνουν στον κύριο Αδαμίδη, έτσι, ναι. Εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λίγο για να είναι και σαφές στους τηλεθεατές ότι η ΔΕΗ δεν είναι αυτό που ίσως κάποιοι πιστεύουν, δηλαδή το σύνολο που ήταν πριν το 2012. Ο ΑΔΜΙΕ που είναι η υψηλή τάση, οι μεγάλοι πυλώνες δηλαδή και διασυνδέει τη χώρα, έχει ήδη
από το 12 γίνει μια ξεχωριστή εταιρεία η οποία γύρω στο 16 επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε και την πρώτη είσοδο μετοχικού κεφαλαίου και μπήκε δηλαδή συνεταίρος μια άλλη εταιρεία. Είναι ο ΔΔΕ που είναι η μεσαία τάση, οι πυλώνες δηλαδή και οι υποδομές της μεσαίας τάσης που φτάνουν στα σπίτια μας και πολύ. Είναι και η ΔΕΗ εμπορίας. Ναι. Τώρα, το 49% του ΔΔΕ δόθηκε σε ιδιωτική μεγάλη εταιρεία αυστραλιανή, σε φαν δηλαδή αυστραλιανό, και κρατήθηκε το 51% από το κράτος. Το κράτος δηλαδή εδώ κράτησε το δικαίωμα η ΔΕΗ να εγγράφει τα κέρδη του ΔΔΕ στο δικό της ισολογισμό, το συνολικό, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ο ΔΔΕ είναι εξαιρετικά κερδοφόρος, δεν θα έλεγα το ίδιο για την εμπορία της ΔΕΗ. Και το δεύτερο, να κρατήσει και τον έλεγχο του management στο ΔΔΕ. Τώρα, το πραγματικό ερώτημα είναι αν αυτό το 17% που θα σας υπενθυμίσω ότι ήταν μνημονιακή υποχρέωση από το 16 να ολοκληρωθεί το 17, έπρεπε να δοθεί ως 17% σε κάποιον επενδυτή ή να γίνει με τη μέθοδο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Όχι αν έπρεπε να δοθεί, γιατί αυτό σας επαναλαμβάνω, έπρεπε να έχει τελειώσει από το 17-18, το έχουμε υπογράψει. Ναι. Το θέμα είναι πώς αποφασίστηκε να δοθεί αυτό. Αποφασίστηκε να δοθεί σε μετόχους με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και όχι να πουληθεί σε κάποια εταιρεία. Το αν είναι σωστή ή λάθος κίνηση, εγώ ξέρετε δεν παριστάνω ότι γνωρίζω ειδικά για τέτοια ζητήματα τι είναι καλύτερο ή δεν είναι καλύτερο για το ελληνικό δημόσιο, αλλά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σημαίνει ότι μπαίνουν κάποια χρήματα στα ταμεία της ΔΕΗ, παύλα ΔΔΕ, γιατί ο ΑΔΜΕ είναι τελείως χωριστή πια περίπτωση, και εκεί ίσως απλώς, να γίνουν και οι σωστές επενδύσεις. Αν υπήρχε πώληση, πήγαινανε στο υπερταμείο, θα πήγαινε στο χρέος. Αν πήγαινε σε πώληση, αυτή ήταν η απόφαση. Γιατί πήγε σε άνοιξη, θα πήγαινε στο χρέος. Μαριάννα, πριν πάτε στο γύρο, μια στιγμή που έχουμε μια γενικευμένη ενεργειακή κρίση και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας, είναι κατάλληλη? Δεν υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Αυτό το έχουμε καθυστερήσει περίπου 5 χρόνια, 4. Δεν είναι θέμα καταλληλότητας. Δηλαδή, να περάσει η ενεργειακή κρίση για να δώσεις μετοχές, διότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή. Δίνει στην ουσία, κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να έχει ρευστότητα και δίνει τις μετοχές, όχι όπου να είναι, αλλά με προεγγραφές, τα ξέρετε τώρα αυτά. Δεν βλέπω εγώ πού είναι το πρόβλημα και κυρίως δεν βλέπω, γιατί η αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί με τον έναν με τον άλλο τρόπο, με ιδιωτικούς παρόχους, με συνεταίρους, με πωλήσεις σε φαντ. Πάρα πολύ καιρό τώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας εκπλήσει. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό, και πάμε μέσα στο Γιώργο, αφορά το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Αν δηλαδή το αποτέλεσμα είναι στο μέσο νοικοκυριό που είναι μέσα στάση. Το αποτέλεσμα του ΑΔΜΕ είναι λαμπρό πάντως, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή ο ΑΔΜΕ από τη στιγμή που βγήκε από το κάδρο των κρατικών εταιριών και είχε άλλο management, είχε μέσα τη State Grid, έκανε από το Ariadne Interconnection μέχρι προχτές που κέρδισε 4 από τα 7 lots για να φτάσει οπτική ίνα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας, γιατί αυτά δεν είναι και πολύ sexy lots, δεν είναι τα αστικά κέντρα, είναι οι δύσκολες περιοχές. Λοιπόν, εγώ βλέπω τον Αδμία λοιπόν να ανθίζει. Τι είπατε, κύριε Αδαμίδη, τι είπατε? Λέω, αυτά που λέει μόλις τώρα για τον Αδμία, κυρία Τριώτη, είναι ιδιώτης, τα κάνει αυτά. Πώς είπατε? Λέω ότι βγήκε από το γενικό πλαίσιο το 12 ο ΑΔΜΕ. Έχει μπει ιδιωτική σοβαρή εταιρεία ενέργειας, η State Grid, η οποία είναι μια εταιρεία περίπου κάποιων δισεκατομμυρίων έως τρισεκατομμυρίου αξίας, και υπάρχει ένα management το οποίο είναι με αυξημένη δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, ο ΑΔΜΕ είναι παράδειγμα. Κύριε Αδαμίδη, δεν ακούγεστε. Κύριε Αδαμίδη, για καλό το λέω. Δεν θέλετε να το πω για καλό? Δεν ακούγεται τώρα. Δεν ακούγεται τώρα. Σε ακούω καλά. Αυτό. Συγγνώμη, Γιώργο, με συγχωρείτε πάλι. Από πού προκύπτει ότι είναι μια ιδιωτική φύσεως πρωτοβουλία
Δεν είπε αυτό. Μια κρατική εταιρεία. Δεν είπε αυτό, κύριε Δαμίδη. Δεν συνεννοούμεθαν. Είπε άλλο πράγμα. Είπε ότι είναι μια κρατική εταιρεία που όμως έχει μπει, συνεργάζεται με έναν κολοσσό, ο οποίος ουσιαστικά αυτός διοικεί και δίνει τις εντολές και γι' αυτό τον λόγο έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει. Κρατική είναι η εταιρεία. Εγώ λέω το ζήτημα. Κλασικό παράδειγμα σύμπραξης κράτους και ιδιώτη. Αυτό, ας πούμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο ότι λένε ότι πέτυχε αυτό και νομίζω ότι πιθανόν να πετύχει και ο ΔΔΕ, πιθανόν να πετύχει και η ΔΕΗ, αλλά αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Πιθανόν να μην πετύχει τίποτα, προφανώς δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο, συγγνώμη για την καθυστέρηση κιόλας. Κύριε Δαμίδη, με συγχωρείτε λίγο να ακούσουμε τον συνάδελφο. Μια φέρετα συμπεράσματα είναι αυτά. Κύριε Δαμίδη, θα μιλήσετε μετά να ακούσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Στοφανίδη. Τα ζημικά της χώρας, κύριε Δαμίδη μου, τα υπογράψαμε και το 16. Του πούλησε κανείς τα ζημικά της χώρας και έδωσε όφηση στον ΑΔΜΕ. Γιατί εγώ ξέρω ότι έδωσε όφηση στον ΑΔΜΕ. Την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαϊμπλε. Λοιπόν, τι υπογράψαμε, να τα δώσουμε στους Γερμανούς. Λέω, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έδωσε όθηση η απόφαση τότε. Ο πατριωτισμός της χώρας μας των κυβερνήσεων είναι να δώσουν ό,τι είναι κρατικό και δημόσιο στις κρατικές εταιρείες των άλλων. Λοιπόν, κύριε Δαμίδη, παράκληση θερμή. Και Μαριάννα, για εσύ παρακαλώ, βοήθησε με να ακούσουμε τον Γιώργο. Γιώργο, για να ακούσουμε. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, η σύγκριση του τι συμβαίνει από την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας και του τι συμβαίνει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο σύμφωνα με τις θέσεις της κυβέρνησης και όπως ανακοινώθηκε θα πάει σε πολλούς μετόχους, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα, καταρχήν, αυτά δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Το ότι το ένα μπορεί να είναι πετυχημένο δεν διασφαλίζει ότι και το άλλο θα είναι πετυχημένο. Αυτό σαν πρώτο σχόλιο. Σαν δεύτερο σχόλιο, εγώ θέλω με κάθε καλή πρόθεση να δεχτώ ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για αυτήν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχει μόνο θετικούς στόχους και μόνο για το καλύτερο της ίδιας της ΔΕΗ και κυρίως βεβαίως για το καλύτερο του Έλληνα καταναλωτή και το πόσο ακριβό ή φθηνότερο θα πληρώνει το ρεύμα του ή πόσο θα επιβαρυνθεί μέσω της φορολογίας του, αν κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λοιπόν το δεχόμαστε ως καλή πρόθεση, αλλά προκύπτουν, με συγχωρείτε πολύ, και οφείλουμε να αναφέρουμε μερικά ερωτηματικά. Δηλαδή, αφού αυτό είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης, που προφανώς δεν ξύπνησε ένα πρωί το σχεδίασε και το ανακοίνωσε, το σχεδιάζει πολύ καιρό τώρα. Γιατί ακριβώς πέφτει ως κεραυνός σε νεθρία, χωρίς να μας έχει προετοιμάσει κανείς γι' αυτό, χωρίς καν να είχε αναφερθεί ποτέ κανείς. Το είπατε και προηγουμένως, ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγα 24 ώρες ήταν στη ΔΕΘ, δεν έκανε καμία αναφορά. Μπορεί να έκανε στην Αυστραλιανή επένδυση, αλλά όχι στην πρόθεση να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Το μυαλό μου πάει στο μήπως ήθελε να προλάβει αντιδράσεις που υπήρχαν ενδεχομένως στους εργαζόμενους από όλο αυτό το πράγμα το οποίο θα γίνει τώρα, φαντάζομαι. Θα υπάρξουν Το ακούω αυτό που λες και έχει λογική, δεν το αμφισβητώ. Λέω όμως ότι κάτι τόσο μεγάλο που στην τελική αφορά το κάθε έναν από εμάς. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν διέρευσε ο περιορισμός. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, στην Ελλάδα. Γιώργο, αν το ανακοίνωνε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα ήταν διαφορετική η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Που απειλεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας ότι θα στείλει τον κόσμο στη φυλακή αν συμφωνήσει στο άνοιγμα των προσφορών. Νίκο μου, αυτό ρωτάω εγώ. Λέει να το λέγε μια εβδομάδα πριν, τι θα άλλαζε. Νίκο μου, άλλος είναι ο ερμός της σκέψης μου. Και ο ερμός της σκέψης μου ξεκίνησε από αυτό που σου είπα. Καλή πρόθεση του Υπουργείου. Καλή πρόθεση της κυβέρνησης. Γιατί όμως δεν έχει υποθεί τίποτε ανάλογο που να μας προετοιμάσει. Τι θα άλλαζε, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Τι θα άλλαζε. Και εγώ, αν θέλετε, αν με αφήσετε, επειδή δεν διάκουσα κανένα, λίγο να ολοκληρώσω την ερώτηση και πώ θέλετε να παντιάσετε. Όντω, η διάκουσα προσωπικά του πάντε. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω εγώ είναι ότι αφορά κάθε έναν από εμά. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία. Το ότι δεν υπήρχε και έρχεται με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ερωτηματικά και νομίζω ότι είναι εύκολα να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Λέει το Υπουργείο, εξέδωσε και μια πολύ αναλυτική έτσι μεροταπαντήσεις ανακοίνωση για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της απόφασής του. Λέει λοιπόν ότι ναι, δεν το πουλάω, δεν χάνω τον έλεγχο, γιατί θα το δώσω σε πολλούς επενδυτές. Εγώ θα κρατήσω το controlling state, θα κρατήσω την χρυσή μετοχή, την καταστατική μειοψηφία κτλ.
πάρα πολύ συχνά στο παρελθόν και σε μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφελίας στο εξωτερικό, τέτοια σχέδια, ενώ είχαν αυτήν την στόχευση, άλλαξε η στόχευση. Γιατί όταν μειώνεις τη συμμετοχή σου εσύ ως δημόσιο σε μια αγορά και εν όψει ενός καλοκαιριού που όλοι το λέμε θα είναι ίσως το χειρότερο καλοκαίρι που έχουμε ζήσει όλα τα πολλά τελευταία χρόνια, και το κάνεις ως κεραυνό εν εθρία, την ώρα που θα μπορούσες να κρατήσεις ένα μεγαλύτερο ποσοστό που θα σου επέτρεπε να ελέγχεις καλύτερα την εταιρεία και άρα να παρεμβαίνεις στην αγορά και σε ένα ρόλο υπέρ προστασίας του τελικού καταναλωτή, ίσως κατά των φαινομένων ασυνδοσίας και εσωροκέρδειας, με αυτό θα τα ζήσουμε και θα είναι σκληρός χειμώνας. Και μας έχουν πει την παράδοση της αγοράς ότι λένε ακριβώς ότι ξέρετε τι, να προσευχόμαστε στον καλό Θεό να είναι ήπιος ο χειμώνας. Γιατί αν δεν βοηθήσει ο Θεός, βοήθεια Παναγιά. Λοιπόν, Μαρία, μια παρατήρηση, Γιώργο μου. Λέω ότι όταν σε αυτή τη χρονική στιγμή και σε αυτή τη χρονική συγκυρία με τέτοιον τρόπο, χωρίς καμία προετοιμασία, γιατί προφανώς το σχέδιο εσύ το προετοίματος, αλλά χωρίς καμία προετοιμασία και κουβέντα συνολικότερη, απλά πετάς μια τέτοια βόμβα, είναι πολύ εύλογο και φυσικό. Το 17% είναι βόμβα. Μπορεί να παρακολουθείς λεπτομέρειες. Το 17% ισχύει από το 2016. Ένα το κρατούμενο. Από το 2016 έχουμε πει ότι το 17% θα πουληθεί. Αντί για να πουληθεί, γίνονται μετοχές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν λέει ψέματα όταν λέει ότι κρατάει την καταστατική μειοψηφία και το management. Μάλιστα οι φιλελεύθεροι, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι μάλλον δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που αποφάσισε η κυβέρνηση να παραμείνει κρατική και κάτω από πολιτικό έλεγχο η ΔΕΗ, λέγοντας ότι αυτό το 17% έπρεπε να πουληθεί σε έναν, δηλαδή να γίνει πώληση, όχι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι λέει αλήθεια όταν λέει ότι θα κρατήσει το management, άρα θα κοντρολάρει όσο μεγαλύτερος μέτοχος, γιατί αποκλείεται να βρεθεί άλλος. Ισχύει όπως το λες, απλά όταν κάνεις τέτοια, δεν θα το πω παιχνίδια, τέτοιες κινήσεις ώστε να λες ότι εγώ θα έχω μειοψηφικό ποσοστό αλλά θα έχω το control. Μα το 16 το λέμε, εντάξει, αυτό. Αλλά και επειδή κανείς άλλος δεν θα έχει περισσότερο ποσοστό από μένα, διακινδυνεύεις κάποια στιγμή χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις. Ποιος, να εφανιστεί κάποιος που να έχει μεγαλύτερο ποσοστό από σένα. Και αποκλείεται αυτό. Αποκλείεται, δεν μπορεί να μαζευτούν αυτές οι συμμετοχές. Το 17% που μπορεί να αποκλείεται, Μαριάννα, και μετά. Ναι, γιατί αποκλείεται. Είναι εταιρεών του λοιπόν, μιλάμε για τις αγορές. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Αδαμίδη, παρακαλώ. Υπάρχει άλλος μεγάλος μέτοχος για να γίνει αυτό που λες. Και δεν υπάρχει. Κύριε Αδαμίδη, για να ακούσουμε λοιπόν εσάς καθαρά τι θέλετε να ακούσετε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχει συντελεστεί ένα έγκλημα και όσο και αν προσπαθεί η κυρία Τυριώτη να τα παρουσιάσει τα πράγματα ρόδινα, δεν είναι καθόλου έτσι. Να θυμίσω λοιπόν. Δεν το παρουσιάζω ρόδινα, εσείς θα παρουσιάσετε μαύρα. Τα ίδια έλεγαν και τότε για τον ΟΠΕ. Ότι δεν πρόκειται, έχουμε καταστατική ισχυρή μειοψηφία, έχουμε το management και ο ΤΕ σήμερα είναι εργαλείο της ΔΟΗ. Και τι πάθαμε. Και είναι μια χαρά για τον καταναλωτή, κύριε Αδαμίδη. Και αποκτήσαμε και ψηφία και οπτική ίνα. Τι πάθαμε. Ακούστε κυρία Τυριώτη, τι αποκτήσαμε. Εάν συγκρίνει κανείς τον ΟΠΕ, οι τηλεπικοινωνίες στη χώρα μας είναι και πανάκριβες και πολύ αργές σε σχέση με την Ευρώπη. Εκτός αν κάνετε σύγκριση με το. Κύριε Αδαμίδη, το μεγαλύτερο ρουσφέτ να μας βάλουν τηλέφωνο κάποτε. Το μεγαλύτερο ρουσφέτ ήταν να μας βάλουν τηλέφωνο. Μου πλήρωνε που δούλευε τέλεια ο ΤΕ. Δεν έπρεπε να έχει κανείς πιστοποιητικό κοινωνικό προνημάτων για να πάρει ενσύρματη γραμμή. Αυτά καλό. Ήταν καλό, κύριε Αδαμίδη, αυτό. Ήταν πριν 40 χρόνια πριν από τώρα. Τι συγκρίνει. Ο κύριος Αδαμίδης. Είναι καλό που το έχει τώρα η Deutsche Telekom. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Αυγνιέ. Μπορεί. Εμείς το σύστημά μας για τον Αυγνιέ είναι ότι γίνεται και αλλιώς. Δηλαδή, ένας φορέας υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να κάνει τεράστιες επενδύσεις και να κάνει θαύματα. Ο ΔΔΕ, ο οποίος χαρίζεται, τα έσοδα του ΔΔΕ για τα δύο χρόνια μόνο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα βάλει στα ταμεία της στη ΔΕΗ. Με βεβαιωμένα κέρδη 6,7 ετήσιο έσοδο, 6,7 το μεγαλύτερο στη επίπεδο της Ευρώπης. Έχει 6,7 έσοδο και αποπληρώνει δανεισμό με τόκο κάτω από 4%. Άρα καταλαβαίνετε το πόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Και γιατί λοιπόν, εφόσον είναι έτσι, να δώσουμε τον ΔΔΕ σε αυτό το Αυστραλιανό φαν το οποίο διαχειρίζεται χρήματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και δεν το κάνουμε για τη χώρα μας. Και πρέπει να το δώσουμε στους Αυστραλούς.
Υπάρχει κάποιος ο οποίος ήθελε να βάλει εδώ κάποιο φαντ ελληνικό. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να του δώσουμε τον ΔΕΔΙΕ, να τον αγοράσουμε. Ποιον ΕΦΚΑ, κύριε Αδαμίδη, τον ΕΦΚΑ τον συντηρεί το ελληνικό δημόσιο. Τι λέτε τώρα? Μα γι' αυτό σου λέει ότι. Δηλαδή θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο τις συντάξεις και οι συνταξιούχοι θα βάλουν τα λεφτά στην ΔΕΗ. Να ανακυκλώσουμε το χρήμα δηλαδή. Το δημόσιο χρήμα. Τώρα τι κάνουμε? Το δικό μου και το δικό σας. Ξέρετε τι λέτε τώρα? Το δημόσιο χρήμα. Αυτή τη στιγμή θα ήταν υπό δημόσιο έλεγχο, θα είχε ο ΕΦΚΑ ένα εργαλείο, ένα έσοδο 6,7% το χρόνο, δηλαδή 780 και 800 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. Από ποιον, κύριε Δαμή, θα το έχει το έσοδο? Από τον Έλληνα καταναλωτή εννοείται έτσι? Προφανώς από τα τέλη χρήματος δικτύου, γιατί τώρα το αυτοδιοίκητο. Ο κύριος Αδαμίδης παραβλέπει το γεγονός ότι οι υποδομές μας θέλανε εξυγχρονισμό. Αυτό ενδιαφέρει. Και ποιος θα έκανε τις επενδύσεις στην πράξη να πει? Αυτό λοιπόν, κύριε Αδαμίδη, εσείς αυτό το ξέρατε ότι εκκρεμεί από το 2016 ως υποχρέωσή μας? Να σας πω κάτι. Γνωρίζαμε όχι από το 2016, από το 2012. Πολύ ωραία. Είναι ακόμα καλύτερα. Το Ταϊπέδ. Αυτό το διάστημα λοιπόν. Αλλά πολλά είναι στο Ταϊπέδ. Αυτό το διάστημα λοιπόν που εσείς το γνωρίζετε αυτό. Τι κάνατε για να αναδείξετε ότι υπάρχει ένα μείζον ζήτημα και ότι ξεπουλεί? Ότι δεν αφήσαμε ούτε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να το εκποιήσει, ναι, ούτε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Α, γεια σας, τώρα ερχόμαστε. Σε αυτό που θέλω να ρωτήσω, πώς είναι τα γυμνάσματα? Ούτε προεκλογικά. Και πώς σκέφτεστε? Από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι. Κύριε Δαμίδη, το 34% επί ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε. Το 16 δεν πέρασε. ΣΥΡΙΖΑ είχαμε το 16. Θυμάμαι καλά, ήταν άλλο κόμμα. Πώς το εμποδίσατε λοιπόν να πάει στο υπερταμείο το δώσετε για 100 χρόνια? Ναι, βεβαίως. Και το υπερταμείο μπορεί να πουλήσει ό,τι θέλει όποτε θέλει. Μόνο που υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Ότι το υπερταμείο είναι, υποτίθεται, η εγγύηση για να πάρουμε εμείς χρήματα από τους δανειστές. Δεν καθόλου εγγύηση. Θα πρέπει να είναι. Ανά πάσα στιγμή το υπερταμείο μπορεί να εκποιήσει το Ό, Α ή το Β, εάν το κρίνει. Λοιπόν, μια απορία. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να το κάνει, κυρία Τριγιώτη? Επειδή όχι, λέω αυτό σας λέω. Το 2016 δεν ήταν εγγύηση απλώς. Κύριε Αδαμίδη, να σας κάνω το ερώτημα που θέλω. Επειδή είπατε ότι εμποδίσατε το Σαμαρά Βενιζέλο, μετά εμποδίσατε. Αφήστε με. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει το υπερταμείο. Έχει αλλάξει κάτι? Λοιπόν, απεμπόλυσε το δικαίωμα συμμετοχή στην αύξηση. Απαλλάσσεται το υπερταμείο από αυτή τη δέσμευση? Όχι, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Το υπερταμείο έκανε ανακοίνωση. Απεμπόλυσε το δικαίωμα συμμετοχή στην αύξηση. Όπως έγινε και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικών. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ τον κύριο Αδαμίδη, πώς είστε εργαζόμενοι στην ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, στην ευρύτερη ΔΕΗ, έτσι, ό,τι περιλαμβάνει αυτή η ΔΕΗ. 15.000. Πόσοι? 15.000. Ωραία. Η ερώτησή μου είναι, εσείς οι 15.000 εργαζόμενοι, πώς σκέπτεστε? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, προφανώς σκέφτεστε το εμποδίσετε και αυτό. Ή αυτό θα προσπαθήσετε? Κάνω λάθος? Εμείς θα κάνουμε αυτό που έχουμε αποφασίσει, δηλαδή θα ενημερώσουμε τον κόσμο, να του πούμε το ότι θα πει το ρεύμα δεν θα το βρίσκει, θα είναι πανάκριβο, οι εργαζόμενοι δεν θα πάρουν τίποτε, δεν το προσεγγίζουμε με όρους συντεχνίας αλλά με όρους κοινωνίας. Όλες αυτές οι προσπάθειες για τη δίθεν απελευθέρωση, για φθηνό προϊόν εντός εισαγωγικών, το ρεύμα στον καταναλωτή, έχουν αποτύχει παταγωδώς. Ναι. Το ρεύμα στη χώρα μας είναι σήμερα το ακριβότερο σε επίπεδο Ευρώπης. Το ακριβότερο ήταν το φθηνότερο. Και όλα αυτά τα μαγικά που προσπάθησαν να κάνουν οι κυβερνήσεις ήταν να πάρουν. Είπατε θα κάνετε μια εξτρατεία ενημέρωση του κόσμου. Άλλο κάτι θα κάνετε? Γιατί άντε και δεν ενημερώσατε τον κόσμο. Θα ενημερωθεί ο κόσμος για αυτά που λέτε. Δεν ξέρω, θα βρείτε τον τρόπο σας. Άλλο τίποτα σκέφτεστε? Την Τρίτη θα συνεδριάσουν το διοικητικό μας συμβούλιο. Θα πάρουμε απόφαση. Θα κάνετε κινητοποιήσεις, κύριε Αδαμίδη, αυτό ρωτάω στη Κομψά. Θα κάνετε κινητοποιήσεις, θα κατεβάσετε τους διακόπτες, τι θα κάνετε? Τι σκέφτεστε? Κοιτάξτε να δείτε, λέω, θα κάνουμε κινητοποιήσεις κάθε μορφής και διάρκειας. Η ιστορία με το κατέβασμα των διακοπτών είναι μια υπόθεση η οποία δεν λέει σε κανέναν πλέον τίποτε. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια συντεχνιακή προσέγγιση. Αυτά γινόταν κάποιες εποχές που ποτέ οι εργαζόμενοι δεν κατέβαζαν τους διακόπτες.
ασκούσαν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα το οποίο σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταργεί, το δικαίωμα στην απεργία. Ό,τι κινείται θα πρέπει να το σταματάει. Εμείς πάντως απεργήσαμε. Πριν από ένα μήνα απεργήσαμε ως κλάδος, θέλω να σας πω για Δαμίδη. Στείλω κανένα βίντεο που δεν κατέβαζε κανείς τους διακόπτες. Πρόσφατα, κύριε Δαμίδη, ο κ. Φωτόπουλος έλεγε θα κατεβάσει διακόπτες. Τι λέτε ότι δεν κατεβάζετε τους διακόπτες τώρα. Ο κ. Παταριάς στο παρελθόν, τι να το θυμηθούμε. Ναι, είμαστε 20 χρονών. Πιπεριά, συγγνώμη. Οι 15.000 θέσεις κινδυνεύουν, κύριε Δαμίδη. Και εσείς με τη σειρά σας θα κάνετε απεργία, κατεβάζετε το διακόπτη στην ενημέρωση. Αυτό είπα. Δεν διαφωνώ, γι' αυτό σας ρωτήσω. Οι 15.000 θέσεις κινδυνεύουν. Το είπα επειδή είπατε ότι καταργήθηκαν οι απεργίες. Νίκο μου, θα γίνει ό,τι έγινε στον ΟΤΕ. Θα τους δώσουν μια εθελουσία. Δεν το ξέρω, γι' αυτό το έχουν εικόνα. Τα ίδια γινόντουσαν και με τον ΟΤΕ. Θα φύγουν με την εθελουσία και θα πάρουν παιδιά με 600 και 650 ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο, κύριε Δαμίδη. Δεν κάνουν αυτό. Παιδιά δεν σχολούνται. Ήδη υπάρχει μειοψηφό. Μα δεν υπάρχει αλλαγή management στη ΔΕΗ. Θα το δούμε στην πορεία. Ένα νόμο που δεν έχει οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν συλλογικές συμβάσεις που θα μπαίνουν στη ΔΕΗ. Ήδη ετοιμάζονται να μπουν οι πρώτοι 700. Οι πρώτοι 700 μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι οι πρώτοι 700 εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις. Αυτό ψήφισε ο κύριος Χατζηδάκης και η Νέα Δημοκρατία το Δεκέμβριο του 2019 με το 46-43. Άρα η προοπτική είναι αυτή. Το μοντέλο ΟΤΕ, το μοντέλο Ολυμπιακής, προκειμένου να έχουμε τα Golden Boys από τη μία πλευρά με τα 300 χιλιάρικα το χρόνο, ξεπουλώντας τη δημόσια περιουσία για να εμφανίζουν κέρδη. Δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Δαμίδη, ο CEO μιας εταιρείας με το εύρος και το μέγεθος της Κοσμοτέ, της ΔΕΗ, του οποιοδήποτε. Κατά τη γνώμη σας, στη σημερινή εποχή και στην ελεύθερη αγορά, πόσα νομίζετε ότι παίρνει στο εξωτερικό? Είτε είναι κρατική η εταιρεία, είτε είναι ιδιωτική. Επιμένω σε αυτό. Ο τεχνίτης, κύριε Απειριώτη, πόσα νομίζετε ότι παίρνει στο εξωτερικό? Είπατε κάτι για τα Golden Boys και σας ρωτάω πόσα νομίζετε ότι θα έπρεπε να παίρνει και δεν μου απαντάτε. Συμφωνώ με όσα πείτε εσείς, αλλά το ερώτημα είναι ο αντίστοιχος τεχνίτης πόσα νομίζετε ότι θα έπρεπε να παίρνει. Εγώ θυμάμαι στη δική μου τουλάχιστον την εποχή ότι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, όπως και οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, ήταν καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Είχαν τσάμπα, είχαν τσάμπα ρεύμα. Κάνω λάθος. Δεν είχατε προνόμια. Κάνω λάθος. Ο Ανδρέας έλεγε ρετυρέ. Το θυμάστε, κύριε Δαμίδη? Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έλεγε, ο Μητσοτάκης ο δεξιός. Ο σοσιαλιστής Παπανδρέου το έλεγε. Να το κάνουμε αυτό που λέει η κυρία Πυριωτή, αλλά και στους εργαζομένους. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι θερμές. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι θερμό το κλίμα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα με αφορμή. Κυρία Δαμίδη, ευχαριστώ πολύ. Πάντως, παιδιά, αυτό που λέω ότι η φιλελεύθερη πλευρά. Ναι, δεν κατάλαβα τι λες. Ήθελε να πάει όλο το 17% σε ένα πρόσωπο. Να πάει σε όλο. Ναι, αυτό είναι. Παιδιά, με συγχωρείτε, γιατί δεν δώσατε το 17% κάπου? Γιατί θα γκρίνιαζε όποιο δεν θα το. Γιατί αν το δίνα δεν θα παίρνει τίποτα. Θα πήγαινε στο χρέος και θα τέλειωνε ιστορία. Ό,τι πουλείται στο υπερταμείο, πάει στο χρέος. Αυτό είναι σωστό. Τέλος. Γιατί θέλουν και αλλαγή management στη ΔΕΗ. Λοιπόν, Μαριάννα και Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δυο σας. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Αδικήσαμε τον Γιώργο. Σα αδικήσαμε λίγο την άλλη φορά. Ναι, θα έβαλε και γαλάζια γραβάτα για μένα. Έχει βάλει και γαλάζια γραβάτα για τον φίλο μου εδώ πέρα. Συγκινήσει, Γιώργο. Όλα για τον Νίκο γίνονται. Γιώργο Χρυστοφορίδη, Μαριάννα Πυριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και θα έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο, τον διευθυντή του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Θα έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Οχ, φαντάζομαι, θα γίνει εδώ σε λίγο. Και τον κύριο Γιώργο Πενταλωτή, τον πρώην υπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, θυμάστε, κυβερνήσεων του Πασόκ και τη κυβερνήσεω του Γιώργου Παπανδρέου. Την πρώτη μετά το 2009, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τι ήθελε να πει κανένα μέρα. Ελπίζω να έχουμε ρεύμα και να γυρίσουμε. Έχουμε ρεύμα. Έχουμε πολύ ρεύμα. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, έχει να σα κάνει ο Νίκο Ελευθερόγλου μία ερώτηση. Βεβαίω, ό,τι θέλει να ελευθερώνω. Καταρχήν, καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος απείλησε με μηνύσεις επί της ουσίας ή με διώξεις επί της ουσίας, γιατί είπε ότι εκτός από τις πολιτικές ευθύνες τις οποίες έχει η κυβέρνηση, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, απευθυνόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αν το έχω σε πόλη. Νομίζω δεν είπε τη λέξη ποινικές, είπε και άλλες. Εννοώντας ποινικές. Ποιος είναι ο στόχος πίσω από αυτή την προειδοποίηση, απειλή, όπως λένε οι κυβερνώντες του κυρίου Τσίπρα? Βλέπετε κάποιο σκάνδαλο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή, των μετοχών?
Βλέπουμε μια ζημία του ελληνικού κράτους. Και θέλουμε με κάθε τρόπο και πάση θυσία να αποφευχθεί αυτή η ζημία του ελληνικού κράτους. Στέλνοντας μηνύματα ότι θα ψαχτεί η υπόθεση, ότι θα υπάρχουν ευθύνες, θα καταλογιστούν ευθύνες για όποιον ζημιώσει το ελληνικό κράτος, νομίζω ότι είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Δεν είναι προς όφελος κανένας κομματικού παράγοντα ή κανένας κόμματος. Υπάρχει κάποια διαφωνία, κύριε Ρεφερόγλου, στο να ψαχτεί να σας πω κάτι. Με ποιο τρόπο πάρθηκε η απόφαση να λογική, χάσει λεφτά του με αυτή τη λογική, θα σας απαντήσω. Με αυτή τη λογική, όταν η ΔΕΗ έχανε 2,5 εκατομμύρια τη μέρα, έπρεπε να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε αυτούς που έφτασαν για τη ΔΕΗ μιλάτε, κύριε Ρεφερόγλου, στα 900 εκατομμύρια μείον ήταν όταν την παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Σας ρωτήστε, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η ΔΕΗ έχανε γιατί τη μέρα. Έχανε τόσο. Αυτά θέλετε να το πάμε βήμα-βήμα. Όχι, έχασε το ελληνικό δημόσιο τότε ή δεν έχασε. Αυτό οι πληροφορίες. Γιατί ο κόσμος είχε φτωχή και δεν μπορούσε να πληρώσει. Μισό λεπτό λίγο να πω. Οι πληροφορίες και το τρόπο που διοικητεύουμε τις πληροφορίες στον κόσμο γνωρίζουμε και οι δύο, μάλλον όλοι όσοι βρισκόμαστε στο πάνελ αυτή τη στιγμή, ότι έχουν διαφορετικό τρόπο να παρουσιάζονται και άλλο νόημα να βγάζουν. Δεν σας λέω τη δική μου άποψη, κύριε πρόσωπε. Όταν έρχεσαι, είπα, τι είπε ο κύριος Οικονόμου. Θα απαντήσω. Όχι, okay, ακούστε με λίγο. Θέλω επειδή λέτε ότι είναι θα δική μου απαντήσω για επί του θέματος. Ναι, στην ακούστε με 10 δευτερόλεπτα μόνο. Αυτό που σας είπα δεν είναι δική μου θέση. Είναι τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι φτάσατε την εταιρεία στα όρια της κατάρρευσης, έμπαινε μέσα 2,8 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτό σας είπα. Δεν σας είπα κάτι δικό μου. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα στα 4,5 χρόνια που. Στον κύριο Οικονόμου απαντήσατε. Στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστρέψει τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όσα θα συμβούν για τα επόμενα 100 χρόνια. Αυτή η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ελευθερόπουλο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μετά από μία δεκαετή κρίση. Όπου τα νοικοκυριά δεν είχαν τα λεφτά για να πληρώσουν το ρεύμα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε, ενώ είχαν δοθεί υποσχέσεις και ήταν οι μνημονιακές υποχρεώσεις να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ, δεν τον ιδιωτικοποίησε και κατάφερε και με την κοινωνική πολιτική που άσκησε στα τιμολόγια της ΔΕΗ να προστατέψει τα νοικοκυριά τα οποία θα έμεναν χωρίς ρεύμα. Εάν το trade-off του να έχεις, δηλαδή το αντάλλαγμα, το να έχεις πλεόνασμα στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας είναι να μην μείνουν νοικοκυριά με παιδιά και οικογένειες στο κρύο και στο σκοτάδι, εγώ το δέχομαι. Εσείς θέλετε να πείτε σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ήταν κάτοχοι του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ μέσα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κακώς δεν τους κόβει και το ρεύμα. Κύριε Νικολαίδη, μισό λεπτάκι, βάλει μια τελεία. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Νίκο Ρωμανό που τον βλέπουμε. Ελπίζω να τον ακούμε κιόλας και μας βλέπει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Διευθυντή του Γραφείου της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, πρώην βουλευτή, πρώην υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας και σε εσάς. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Ρωμανό, γιατί ο χρόνος περιορίζεται έτσι λόγω του ότι καθυστερήσαμε λίγα για να κάνουμε τις συνδέσεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη και την άποψή του. Αλλά άκουσα το τέλος και φαντάζομαι την αρχή. Και το τέλος έχει να κάνει με το ότι όντως προφανώς έμπαινε μέσα η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έπρεπε να έχουν ρεύμα άνθρωποι που δεν είχαν να πληρώσουν λόγω των πολύ σκληρών μνημονιακών συνθήκων. Αυτό πάνω κάτω είπε με δικά του λόγια. Άλλα. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορώ να, για να μην υπάρξει παρανόηση, εγώ μπορώ να επεκταθώ ένα λεπτό στη συζήτηση του θέματος πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Για να μπορεί να τοποθετηθεί ο κύριος Ρωμανός μετά. Γιατί νομίζω ότι. Πέστε και αυτό το επιπλέον που θέλετε να πείτε, για να πάμε σε όλους. Ναι, πέστε μας. Ποιο είναι το επιπλέον. Λέω ότι με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παρά τις μνημονιακές πιέσεις και τη χρεοκοπία, είχαμε καταφέρει να κρατήσουμε πλειοψηφικό ποσοστό και τον έλεγχο στο δημόσιο στους ενεργειακούς φορείς. Καταφέραμε ακόμα να μην αυξηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα ούτε κατά 1 ευρώ, αλλά να μειωθεί μεσοσταθμικά κατά 12% σύμφωνα με τους δείκτες της Eurostat. Παρόλη τη μεταφορά στο υπερταμείο των μετοχών της ΔΕΗ, καταφέραμε να μην υλοποιηθεί το σχέδιο ιδιωτικοποίησης για το οποίο πίεζαν οι δεσμοί μέχρι και η Τρόικα του εσωτερικού. Με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είχαμε αυξήσει στο ρεύμα από τους πρώτους κιόλα μήνες για κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2019, που κόστησαν 500 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Νικολάη, νομίζω ότι είπατε ήδη αρκετά. Εξανέμισαν τη μείωση ΦΠΑ που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησαν και σε χρεοκοπία των λογαριασμών. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε και να απαντήσει βέβαια αυτά που είπε. Και ένα ερώτημα. Είναι μια περίοδος που οι καταναλωτές, οι πολίτες, ανησυχούν πολύ για την ακρίβεια, ανησυχούν για τους λογαριασμούς που θα τους έρθουν. Όλοι μας. Αυτό το μήνυμα. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία. Δεν είναι ένα μήνυμα υπερτροφοδότησης του ιδιωτικού τομέα. Γιατί ξέρετε, η ακρίβεια είναι κυρίως για τους πολίτες
έναντι των ιδιωτών. Αυτό αισθάνονται όταν πηγαίνουν στην αγορά, στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι ένα μήνυμα από την κυβέρνηση ότι δεν έχει καμία διάθεση να συγκρατήσει, να ελέγξει. Θα τα δούμε όλα ένα-ένα και την ουσία και τα μηνύματα και όσα είπε ο κύριος Νικολαίδη. Ξεκινάω λοιπόν με το πώς ήταν η ΔΕΗ το 2019. Η ΔΕΗ το 2019 έμπαινε μέσα 1,68 δις. Η ΔΕΗ το 2020 είχε κέρδη 35,2 δις. Το πρώτο εξάμηνο δε του 2021 έχει ξεπεράσει τα 22 δις τα κέρδη της. Το 2019 η ΔΕΗ είχε αποτίμηση 300 εκατομμύρια το πολύ. Το 2021, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αποτίμησή της ξεπερνάει τα 2 δις. Βγάλετε και 10%. Το 2019. Είπατε δύο νούμερα, το πήγαν λάθος. 35,2 δις δεν μπορεί να έχει. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια εννοούσατε. Μάλλον μόνο αυτά. Εκατομμύρια, συγγνώμη. Πάντως σε μία μέρα, κύριε Ρωμανέ, τυπικό είναι αυτό. Δηλαδή, έπεσε 10% σήμερα η αξία της με την αναγγελία της είδησης. Όχι με την αναγγελία. Όχι με την αναγγελία. Οι πρώτες διαβρύνσεις. Θα με αφήσει να τελειώσω. Να τελειώσω όμως. Δεν έγινε έτσι. Άμα κάτω κόμμα σε κάθε κάθε πάτη θα τελειώσει. Θα το σχολιάσω. Επιτόκιο δανεισμού της ΔΕΗ το 2019 έξωσε 7%. Επιτόκιο δανεισμού της ΔΕΗ σήμερα 3%. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Νικολαίδης, ήταν να πωληθεί το 17%, περαιτέρω 17%, έτσι, να προχωρήσει σε πώληση περαιτέρω 17% και να πάει πού αυτό. Τι είπα εγώ. Είτε το πείτε είτε δεν το πείτε, είναι σε αυτά που υπογράψατε. Λέω ότι είχατε υπογράψει είπα να πουλήσετε. Είπα κάτι, κύριε Ρωμανέ, που δεν είπα. Κύριε Νικολαίδη, όσο σας άκουσα, είπατε ότι είχατε υπογράψει για πώληση. Κύριε Νικολαίδη, αφήστε αυτά τα κόλπα σε μένα. Σας άκουσα να λέτε ότι είχατε υπογράψει πώληση της ΔΕΗ, η οποία δεν προχώρησε. Αυτό δεν είπατε. Ναι, δεν την κάναμε ποτέ. Ωραία. Τι είπα λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι αυτό που είπατε και το επανέλαβα είναι ότι, και το κάνω συγκεκριμένο, εγώ λέω και το ποσοστό, είχατε παραχωρήσει ήδη το 17% στο υπερταμείο, μάλλον το 17% για πώληση. Το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, 34% στο ΤΑΙΠΕΔ. Στο ΤΑΙΠΕΔ, ακριβώς. Στο ΤΑΙΠΕΔ, 34% στο ΤΑΙΠΕΔ. Το 11-12 η κυβέρνηση Σαμαρά έβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ το 17% και το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 34% στο ΤΑΙΠΕΔ. Πόσο είναι ακριβώς. Και για να το κλείσω όλο λοιπόν, είχατε συμφωνήσει πώληση 17% έναντι 59 εκατομμυρίων με βάση προφανώς την αποτίμηση της εταιρείας τότε. Εμείς τι κάναμε. Πουλήσαμε αυτό, πουλήσαμε. Ουσιαστικά μέσω της αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου. Μέσω της αύξησης συμμετοχικού κεφαλαίου φεύγει αυτό το 17% από το κράτος. Σε τι τιμή? Σε τιμή πολύ μεγαλύτερη, όπως ξέρετε. Γιατί η αύξηση συμμετοχικού εδώ, στο σημείο αυτό, λοιπόν, κύριε Ρωμανέ. Δύο λεπτά. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Αυτό, το 17% θα το δίνανε, είχαν συμφωνήσει να το δίνανε στο χρέος. Τα 51 εκατομμύρια που θα πέρανε για το 17% θα πήγαινε στο χρέος. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε αύξηση συμμετοχικού 750 εκατομμύρια. Ποιος το κράτος συνεχίζει το να χάνει μόνο το 17%. Και πού πάει αυτή η επένδυση, πάει, ξαναμπαίνει μέσα στην εταιρεία. Και όλα γιατί, αυτά τα λεφτά ξαναμπαίνουν μέσα στην εταιρεία. Μια τελεία, παρακαλώ. Για να κάνουμε κουβέντα. Για να απαντήσω και στον κύριο Καραμέρο. Αυτό. Εντάξει, είναι τεχνικό βέτο. Είναι το delusion των παλιών μετόχων, αλλά μην κουράσουμε τον κόσμο. Ουσιαστικά την πατάνε οι παλιοί μέτοχοι, να το πούμε. Που την παλιοί μετόχοι είναι το δημόσιο. Κύριε Καραμέρο, να το εξηγήσουμε λίγο. Να το εξηγήσουμε λίγο. Να μας εξηγήσετε αν θα αυξηθεί το τιμή του ρεύματος. Και να μας εξηγήσετε αν θα αυξηθεί το τιμή του ρεύματος. Γιατί το αποδηλούσιο και το πολλούσιο και όλα τα υπόλοιπα δεν θέλω να καταλήξω. Μιλάμε λοιπόν για 750. Πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. 750 εκατομμύρια από την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Συν 1,3 δις από το ΔΕΒΙΕ. Όλα αυτά είναι περίπου 2 δις. Μπαίνουν μέσα στη ΔΕΗ, μέσα στην εταιρεία και πού πάνε? Πάνε για τη δημιουργία ΑΠΕ, για τη δημιουργία δηλαδή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ξέρετε πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί το ότι δεν έχουμε και το αγοράζουμε και πόσο αυξάνει την τιμή του ρεύματος αυτό. Και πάνε επίσης εξαγορές ΑΠΕ από το εξωτερικό. Και τα δύο αυτά μαζί ισχυροποιούν τη ΔΕΗ. Μειώνουν τις τιμές του ρεύματος, γιατί ξαναλέω, δεν είμαστε εξαρτημένοι από τις εισαγωγές και από την ακρίβεια των εισαγωγών. Και φυσικά αυξάνουν πολύ όλη το ρόλο που παίζει η ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή. Πιστεύετε πραγματικά? Έχουμε ήδη μειωθεί, το είπε, έχουν μειωθεί οι τιμές του ρεύματος. Το είπε ο κύριος Ρωμανός τώρα.
Εγώ ρωτάω... Δεν είπα ότι έχουν μειωθεί, είπα τι γίνεται με αυτή την κίνηση, ξαναλέω. Προφανώς ότι δηλαδή έχουν μειωθεί στο προηγούμενο διάστημα και έχει απορροφηθεί μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων, οφείλεται στο ότι διασώσαμε τη ΔΕΗ και έχει ισχυροποιηθεί η θέση της. Εννοείται. Γιατί αλλιώς δεν θα συζητάγαμε για την τιμή του ρεύματος, θα συζητάγαμε για την παροχή του ρεύματος. Να ακούσουμε και τον κύριο Πεταλωτή. Μειώθηκε η τιμή του ρεύματος τελικά ή όχι? Μειώθηκε ή όχι η τιμή του ρεύματος? Δεν κατάλαβα αν μειώθηκε ή όχι η τιμή του ρεύματος. Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την έκπτωση 30% που έχει γίνει και με την απορρόφηση των αυξήσεων, φυσικά ουσιαστικά αυτό είναι μείωση στην τιμή του ρεύματος, σύνολα όσα ανακοινώθηκαν. Έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος από τότε που πήρατε την κυβέρνηση από τη ΔΕΗ? Έχει μειωθεί στο νοικοκυριό, το νοικοκυριό από που τότε που πήραμε την κυβέρνηση, καταρχάς από τότε που πήραμε την κυβέρνηση, όπως λέτε, από τότε που κυβερνάμε δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε διασώσει τη ΔΕΗ. Προφανώς ένα κομμάτι του κόστους αυτής της διάσωσης ίσως και λύστηκε ισομερός σε όλους για πρώτη φορά και όχι μόνο στην πλάτη του καταναλωτή όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ξαναλέω ότι με αυτή την κίνηση που γίνεται τώρα, την οποία εσείς λέτε ξεπούλημα, με αυτή την κίνηση που γίνεται τώρα, έρχεται η κυβέρνηση αμέσως τώρα. Και κύριε Ρωμανέ, παρακαλώ. Γιατί δυναμώνει η ΔΕΗ και γιατί δεν είσαι εξαρτημένος από τις αγωγές και το να το αγοράζεις ακριβές άπε από το εξωτερικό. Και η ανακοίνωση του κινήματος αλλαγής ήταν μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Κύριε Πεταλωτή, να ακούσουμε και τη δική σας εκτίμηση. Έχετε ζήσει και από κοντά. Άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή και τους δύο συνομιλητές, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τον πυλώνα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας μας. Και βρίσκω φυσικά ότι αντί να δούμε ότι, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με την ενεργειακή πολιτική μας και όχι μόνο σε επίπεδο χώρας αλλά ως παγκόσμιο ζήτημα, και άρα θα πρέπει να βρεθούν και κάποιες λύσεις όσο δυνατόν συνενετικές για να σταματήσει και να έχουμε έναν παθογενή μεγάλο δημόσιο φορέα ηλεκτρισμού, ο οποίος έχει και τις παθογένειες πρόνων, αλλά να μπορούμε να απευθυνθούμε και στο μέλλον. Βλέπω ότι οι απόψεις και των δύο κομμάτων, και της κυβέρνησης και της αξιωματικής και της πολίτευσης, είναι στερεοτυπικές και δεν πείθουν και δεν βγάζουν πουθενά. Περίμενα πραγματικά να ακούσω και από τον κύριο Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κάτι για τη ΔΕΗ, γιατί υπήρχε μία φημολογία. Και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τη ΔΕΗ στη ΔΕΗ, αυτές τις μέρες, σήμερα, χθες, μάθαμε για αυτό το πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Ουσιαστικά ιδιωτικοποιήσεως, όχι πωλήσεως όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση, δεν πρόκειται για πώληση, αλλά πρόκειται σαφώς για μια αποκρατικοποίηση, δίνεται σε ιδιώτες, έστω και με τη διασπορά του κεφαλαίου της ΔΕΗ. Και εκείνο που θα ήθελα πραγματικά να δω είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί με ένα μικρό σχετικά ποσόν μας λέει η κυβέρνηση ότι θα καλυφθούν επενδύσεις περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρειάζεται ο ενεργειακός μας τομέας. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας πείθει ως προς τη σοβαρότητά του. Είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Βλέπω και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αρχίζει στο να μιλάει για το παρελθόν και να μιλάει για το οικιακό τιμολόγιο, το τιμολόγιο του πολίτη και της επιχείρησης, όπου είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Έχουμε όμως έναν οργανισμό τον οποίο πρέπει να το δούμε. Και θεωρώ ότι θα πρέπει με μια σοβαρή συζήτηση, πέρα από τα στερεότυπα, να δούμε πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα το θέμα. Μες. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει εν κακλείδη μια απώλεια της, της πολιτείας, του κράτους, στον βασικό πυλώνα. Δίνουμε πολλά και παίρνουμε λίγα, λέτε, πολιτική, αν καταλαβαίνω καλά. Και δεν υπάρχει λύση στο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Και χωρίς να δίνετε λύση. Αυτό, το ότι το management παραμένει στο κράτος δεν το άκουσα από κανέναν, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, φαίνεται αυτό. Αυτό είναι η προπαγάνδα να γίνει. Η προπαγάνδα να γίνεται. Το ζήτημα είναι ότι με το ποσοστό που έχει. Τι σημασία έχουν τα γεγονότα, αρκεί να γίνεται η προπαγάνδα. Και σε πολλά ζητήματα. Μην μιλάτε και τρεις μαζί, παρακαλώ. Λοιπόν, τι είπατε κύριε Νικολαίδη, συγγνώμη, είναι... Λέω ότι είναι ανέκδοτο. Όποιος πιστεύει ότι σε αυτή την οικονομία που έχει στρέψει την Ελλάδα... Καλά, ανέκδοτο καταρχάς είναι να μιλάτε εσείς για τη ΔΕΗ, κύριε Νικολαίδη. Ανέκδοτο είναι να μιλάτε εσείς για τη ΔΕΗ. Ανέκδοτο και πολλά, κύριε Ρωμανέ, αλλά... Διαλέξτε ό,τι προτιμάτε από τα δύο. Πολλά, είναι η σειρά μου τώρα να μιλήσω. Δεν ξέρω αν σέβεστε. Σειρά σου να μιλήσετε, αλλά θέλει λίγο συστολή όταν μιλάτε για τη ΔΕΗ. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, όχι προσωπικά.
Για πείτε μου, κύριε Ρωμανέ, για να πάμε στα ανέκδοτα που είπατε προηγουμένως. Για ποιο λόγο ήταν χρόνο. Καταρχάς, εσείς είπατε για ανέκδοτα, δεν είπα. Όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση του κράτους το 2015, για ποιο λόγο ήταν χρεωμένη η ΔΕΗ. Τι εννοείται για ποιο λόγο ήταν χρεωμένη η ΔΕΗ. Για ποιο θέλετε λόγο, να μας πείτε πάλι για τα κακά 40 για ποιο χρόνια. Λόγο, να μας πείτε για τα κακά 40 χρόνια που έχετε τα μισά στελέχη του παλιού Πασόκ που έχει κυβέρνηση τα περισσότερα από 40 χρόνια τα έχετε πάρει. Τι θέλετε να μας πείτε τώρα δηλαδή. Και θα ήθελα κύριε Ξενάκη να τον παρακαλέσετε να μου απαντήσει στην ερώτηση που έκανα. Γιατί ήταν χρεωμένη η ΔΕΗ το 2015. Αυτό λέω, θέλετε να κάνουμε ιστορική αναδρομή. Όχι, θέλω που εσείς να μου απαντήσετε πάρει... γιατί ήταν χρεωμένη η ΔΕΗ. Πολύ ωραία, μου δίνετε πολύ ωραία απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ο βασικό, ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι χρεωμένη η ΔΕΗ είναι οι πρακτικές του αρχισυνδικαλιστή της που έχετε βάλει στις πρώτη, που έχετε βάλει πρώτη φάτσα στη βιτρίνα σας. Πάλι άλλος θέλει. Σας κάνει αυτή η απάντηση. Δηλαδή την ζημία στην ΔΕΗ. Τον κύριο Φωτόπουλο εννοώ, για να μην έχετε απορία. Τη ζημία της δεκαετίας των μνημονιακών κρίσεων, ο κύριος Ρωμανός τώρα ο που είναι διευθυντής γραφείου της τάξης. Γιατί στηρίζετε και Νικολαίδη, ο κύριος Ρωμανός, όπως και εσείς στηρίζετε τους αδύναμους, έτσι έκανε η κυβέρνηση, κύριε Νικολαίδη, το 2015. Ο κύριος Φωτόπουλος που έμπαινε και απαιτούσε τον Golden Boy του συνδικαλισμού. Και όλα αυτά που πληρώναμε με φόρους όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλη αυτή η φούσκα που τελικά έσκασε και πράγματι μέσα στα αποτελέσματα όλων αυτών είναι και αυτό το οποίο προείπατε. Ωραία. Ο κύριος Ρωμανός, δεν σας άρεσε πολύ η απάντηση. Ο διευθυντής γραφείου της Νέας Δημοκρατίας μας λέει ότι για την ζημία της ΔΕΗ μέχρι το 2015 δεν έφτανε, δεν έφταιγε ούτε η κρίση, δεν έφταιγαν ούτε τα μνημόνια. Δεν έφταγε και το γεγονός ότι δεν μπορούσε να εισπράξει από τα τιμολόγια των χρεωμένων νοικοκυριών. Έφταιγε ένας συνδικαλιστής. Αυτός κατέστρεψε τη ΔΕΗ. Αυτό το λέει τώρα ο διευθυντής του γραφείου τύπου τα λόγια μου. Του κυβερνώντος κόμματος. Είπα πρακτικές σαν του κυρίου Φωτόπουλου. Οι οποίες κυριάρχησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και μια από. Συγγνώμη, κύριε Ρωμανέ, με συγχωρείτε. Κύριε Ρωμανέ, και μια από ο κύριος Φωτόπουλος, όταν το έκανε αυτά τα οποία του καταμαρτυρείτε, ήταν στέλεχος του Πασόκ. Δεν ήταν του συνασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Πενταλωτή, εσείς έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού. Ναι. Τώρα το να μιλήσουμε για ονόματα είναι πάρα πολύ. Για τις πρακτικές μιλάει, δεν μιλάμε για πρόσωπα τώρα, έτσι. Αν μας ακούει να παρέμει κιόλας. Εγώ για πρόσωπα άκουσα όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο για να πούμε ποιοι ήταν στη δεκαετία της Δημοκρατίας, ποιοι του Πασόκ, ποιοι από το Πασόκ πρωτοστάθηκαν. Ήταν μαζί, κύριε Πενταλωτή, όλοι μαζί ήταν. Μην στενοχωριέστε. Προστευτικό είναι φυσικά αυτό που είπε ο κ. Νικολαίδης, ότι η ΔΕΗ μέχρι το 2015 δεν πήγαινε καλά, γιατί ακριβώς δεν μπορούσε ο κόσμος να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματός του λόγω των μνημονίων. Συγγνώμη, θέλει να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Τότε νομίζω θα πρέπει να κάνει πιο σοβαρές αναλύσεις. Συγγνώμη, κύριε Πεταλωτέ, μισό λεπτό. Μα τώρα σοβαρολογείτε, κύριε Πεταλωτέ. Κόπηκαν οι μισθοί, κόπηκαν οι συντάξεις 70%. Κόπηκαν τα δώρα στους υπαλλήλους. Πήγε ο κατώτατος. Μισό λεπτό, κύριε Πεταλωτέ. Ο κόσμος στον ιδιωτικό τομέα έπαιρνε 1.500 ευρώ και βρέθηκε με 600. Και απορρίτη γιατί ζεσθενόταν με μαγκάλια το 2013 και χρεώθηκε η ΔΕΗ το 2015. Και το 2016. Δεν κάνουμε ότι δεν έγινε και τίποτα. Το 2016 το έγινε κάτι. Αλλά το να υπεραπλουθεί. Η ΔΕΗ πριν ήταν μια εγκληματική εταιρεία. Γιατί κοπήκαν τα δώρα λόγω των μνημονίων είναι τόσο απλουστευτικοί. Δεν κόπηκαν μόνο τα δώρα, κύριε Πράγμα. Προσπαθώ να το κάνω έφλεκτο. Έγινε μια τεράστια εσωτερική υποτίμηση. Ωραία, και τι θέλετε, έχετε στοιχεία να μας πείτε ότι αυτή είναι. Αυτή είναι δεν έγινε ποτέ. Όχι, καλά περάσαμε 10 χρόνια που καταστράφηκαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων, αυτοκτονούσε ο κόσμος στην πλατεία Συντάγματος. Τώρα μην μας γυρνάτε στο 11-15. Τώρα για τον πλατεία Συντάγματος, κύριε Καραμέρο, μας γυρνάτε εσείς πίσω. Εγώ το είπα, κύριε Ρωμανέ, ο Καραμέρο. Α, συγγνώμη, ξεχάσατε. Εγώ δεν θυμάμαι πώς βάζω τον μία παράκληση, μία τάξη στην κουβέντα. Όχι, ας πάμε στον άλλο. Το 19, έτσι. Και όταν τάζατε ως περιφέρεια της Αττικής, κύριε Καραμέρο, ότι θα πληρώνετε τους λογαριασμούς. Βεβαίως, και επανασυνδέθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος επανασυνδέθηκε. Επανασυνδέθηκε και κόστησε κάποια εκατομμύρια ευρώ αυτό το πρόγραμμα. Σε ποιον. Στην περιφέρεια Αττικής που έχει 400 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα. Όχι, γιατί είχαν τα σπίτια χωρίς ρεύμα και 400 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα στην τράπεζα. Κρύβει τις αιτίες της κρίσης, κάτι που κάνετε από το 2015 μέχρι το 2020. Αλλά λυπάμαι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει προς το τέλος.
και όχι να σορφοκαμιλίζει και να μιλάει για την πλατεία Συντάγματος που τη θυμηθήκατε όπου ήταν πολύ από τα αρμαντικά. Εγώ το είπα, κύριε Μεταλλωτή, μα δεν μπορείτε να δεν μπορείτε να λέτε γιατί ο κόσμος δεν είχε να πληρώσει το ρεύμα. Γιατί εδώ πέρα ήρθε ο Αρμαγεδόν. Όλοι το ζήσαμε. Όπου και ως Νέα Δημοκρατία, ένα ψήφισμα, άλλο Πασόκ, συνασπισμό, κύριε ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος περιορίζει γιατί πολλές πολιτικές μας οδήγησαν σε μια κρίση την οποία εσείς δεν αναλύσατε ποτέ. Και είχατε μάλιστα και πρωτοπαλίκαρα που μας οδήγησε στην Κρήτη μέσα στην κυβέρνηση που υποστηρίζεται, κύριε Καραμέρο. Αλλά να πούμε ότι δεν είχε ο κόσμος λεφτά. Γι' αυτό η ΔΕΗ έπεσε έξω. Είναι μια υπεραπλούστευση που δεν μας κάνει να κοιτάζουμε προς το μέλλον. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι δεν είχε παρθογένειες, αλλά το βασικό της πρόβλημα ήταν αυτό. Και βέβαια όταν άλλαξε η κυβέρνηση, όταν για να γυρίζετε πίσω για και να πάτε πολύ πιο πίσω. Για να μην χαϊδεύουμε αυτιά, κύριε Πεταλωτή, εγώ δεν θέλω δηλαδή να το κάνω, προσπαθώ σε πάντα αποφεύγω. Να μην ξεχνάμε επίσης, επειδή μιλάμε για τα μπόνους των Golden Boys, να μιλήσουμε για τις... Τα οποία τα κόψαμε. Εμείς αυτή η κυβέρνηση, σύμφωνη. Το 2009, κύριε Ξενάκη, ναι. Η κυβέρνηση 2009, λέγαμε πριν μπήκε στην κουβέντα μας. Δεν έκοψε μόνο μισθούς, έκοψε για πρώτη φορά όλους τους μισθούς των Golden Boys. Σύμφωνη. Αλλά προφανώς η μνήμη όμως... κάποιων είναι πολύ περιορισμένη. Υπήρχαν όμως, και πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό, έτσι, και ειδικά στις ΔΕΚΟ. Για πάρα πολλά χρόνια, προνόμως, στα οποία κυβερνούσε το κόμμα στα χρόνια αυτά. Έτσι. Τεράστιοι μισθοί, τεράστια εφάπαξ. Και γι' αυτό το 2009 εμείς κοιηθήκαμε. Που δεν είχαν σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Δεν υπήρχε στον ιδιωτικό τομέα αυτά τα εφάπαξ. Που υπήρχαν στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, τα λέμε και αυτά. Συντάξεις θηριώδεις, επίσης. Έτσι, που δεν ανταποκρίνονταν στις πεστίες. Και τώρα οι άνθρωποι δίνουν ένα σκασμό λεφτά και παίρνουν 500 ευρώ σύνταξη. Αλλά από το 2009 είμαστε η κυβέρνηση που κόψαμε το σπίτι στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια και το πληρώσατε. Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια και το πληρώσατε. Εντάξει, αυτό είναι βέβαια. Πάντως για να το κλείσω και εγώ με μία πρόταση. Επειδή δεν το κλείσετε, γιατί. Να σα πω, δεν το κλείσετε, γιατί άκουσα πριν τον πρόεδρο τη Γενόπδεη να λέει πρώτον ότι ξεκινάνε μία εκστρατεία ενημέρωση του κόσμου και ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι λάθος. Και ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί θα μπορούσε εσωτερικά το κράτος να το διαχειριστεί με έναν τρόπο που να μην φύγει αυτό το κομμάτι από το κράτος. Και δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα, ετοιμάζεται και για κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν ξέρω πώς θα εκδηλωθούν. Δεν είπε ο άνθρωπος ακρότητες, πρέπει να το πούμε, έτσι. Όχι, είπε ότι δεν θα κατεβάσουν τους διακόπτες. Δεν θα κατεβάσουμε διακόπτες κλπ. Ήταν πολύ προσεκτικός, αλλά πάμε σε κινητοποιήσεις. Αλλά δεν τελειώσουμε. Τη συζήτηση θα τελειώσουμε. Το θέμα τώρα αρχίζει, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, απλά για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση, προφανώς. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα το γιατί μια χώρα φτάνει στη χρεοκοπία ουσιαστικά, το γιατί κατ' επέκταση οι κρατικές, μερικές από τις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις φτάνουν σε αυτά τα διέξοδα και το καθεξής. Και εννοείται ότι κατά τη γνώμη μου βασικό ρόλο σε αυτό παίζουν πολύ μεγάλες παθογένειες που δεν δημιουργούνται από τη μία μέρα στην άλλη και που δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα τώρα το να καθόμαστε να τσακωνόμαστε αν για παράδειγμα υπήρχε κόσμος που υπέφερε το 10-15, εννοείται ότι υπήρχε κόσμος που υπέφερε, εννοείται ότι αυτή... Η Ολυμπιακή φεσώθηκε 400 εκατομμύρια, ας πούμε, από τα κόμματα, τα δύο μεγάλα τότε, για τα δωρεάν εισιτήρια. Έτσι δεν είναι? Η Ολυμπιακή ήταν υποχρεωμένη να κάνει τους μεταφορείς των εκλογιών και τους λήψεις. Ναι, ναι. Ένα παράδειγμα, λέω, έτσι. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα σας πει ότι δεν έγιναν τεράστια λάθη. Αερομεταφορέας των κυβερνητικών κομμάτων ήταν, ναι. Τεράστια λάθη έγιναν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και αν θέλετε, τεράστια λάθη υπάρχουν ακόμα και στην οτροπία που είναι πολύ πάνω και από τα κόμματα και που διαπερνά και την κοινωνία οριζόντια. Κύριε Ρωμανέφη, θα ποια είναι η αγωνία. Σας ακούμε για να το κλείσω πολύ λίγο, μεγάλη αν προσοχή. Αν έχουμε μπει και κάποιοι άνθρωποι, δύο λεπτά και μία πρόταση επιτρέψτε μου, αν έχουμε μπει και κάποιοι άνθρωποι εκτός πολιτικής που μπήκαμε στην πολιτική ακόμα και με διαφορετικές ιδεολογίες, γιατί εγώ είμαι καλοπρόεδρος, εγώ δεν θα πω ότι κανείς μπαίνει με κακή πρόθεση στην πολιτική. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μπει ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να αλλάξουμε πέντε πράγματα, για να αλλάξουν αυτές τις νοοτροπίες και, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας με τη δική του ιδεολογία να προσφέρει κάτι ώστε τα επόμενα 10 χρόνια να είναι καλύτερα από τα προηγούμενα. Μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι η βασική αγωνία όλων των πολιτών που τους ενδιαφέρει και καταναλωτών της ΔΕΗ. Θέλω να μου πείτε πού η ιδιωτικοποίηση έφερε καλύτερες τιμές. Στο εξωτερικό και εδώ σε διάφορους τομείς. Παντού, θα σας πω, με αντίστοιχο παράδειγμα μπορώ να σας φέρω, τον ΟΤΕ. Συγκρίνεται τις τιμές του ΟΤΕ πώς ήταν πριν ιδιωτικοποιηθεί
με το πώς είναι τώρα. Δεν λέω ότι, ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι ακριβότερη στην Ευρώπη. Αυτό λέω δύο λεπτά και το επαναλαμβάνω. Δεν λέω ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Έτσι είναι. Να το κλείσω. Κύριε Ρωμανέ, δεν ισχύει. Λέω σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Θα με αφήσετε να μιλήσω ή θα μου κάνετε bullying, κύριε Νικολάη. Να απαντήσει, Bullying, δεν κάνω έτσι. Λέω λοιπόν. Μπούλινγκ κάνετε. Άμα τη στιγμή που λέω κάτι ηρωνικά λέτε άκουσα ΟΤΕ, άκουσα ΟΤΕ. Ναι, άκουσα το ΟΤΕ και ξαναλέω, συγκρίνετε τις μέσες του ΟΤΕ προ και μετά πριν την ιδιωτικοποίηση και μετά. Δεν λέω ότι δεν είμαστε σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης γιατί για πάρα πολλούς λόγους, γιατί έχουμε τα τέλη, γιατί για ένα σωρό λόγους δεν έχουμε μία απόκληση. Αλλά ξαναλέω, συγκρίνεται πώς ήταν η υπηρεσία. Δεν παίρνετε παλιά τηλέφωνο από την Αθήνα στην επαρχία, πώς σα έρχονταν λογαριασμό. Δεν είναι να παίρνετε από εδώ στο Λονδίνο. Δεν πραγματικά. Με εντυπωσιάζει το ήθος που βγάζετε. Είστε πάρα πολύ ειρωνικός και συνέχεια δεικτικός. Αυτό τι δεν σας τιμά. Είστε ειρωνικός συνέχεια. Χαμογελάτε. Συγγνώμη, κύριε Νικολαϊδία, αυτό. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Δεν σας τιμά αυτό που κάνετε. Δεν είναι δύσκολο. Τώρα σε ποιον κάποιος μπορεί να συγκρίνει πώς ήταν ο ΤΕ πριν και πώς είναι σήμερα. Στον Graham Bell με την ψηφιακή τεχνολογία. Εγώ λέω ότι όταν παίρνουμε παλιά τηλέφωνο, επειδή μεγαλύτερη ηλικία από εσάς που είστε νεότερος, όταν παίρνουμε τηλέφωνο, γιατί λέτε ο ΤΕ δεν ήταν ακριβώς. Ο ΤΕ ήταν μονοπωλιακός, ήταν πανάκριβος. Πανάκριβος. Εγώ δεν λέω ότι σήμερα τα τηλέφωνα πτηνότερα από ό,τι είναι στην Ελβετία ή ίσως από κάπου αλλού. Αλλά ήταν πανάκριβο το μονοπόλιο. Ανάμεσα σε 230 χώρες, η χώρα μας είναι η 7η ακριβότερη. Στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Εγώ μιλάω για τις κλήσεις. Στο κέντρο.co.uk από ανεξάρτητο βρετανικό οργανισμό. Στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, λοιπόν, σας θυμίζω ότι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξενάκη, μπορούμε να κάνουμε δύο λεπτά. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε να μας σώσει από τα μνημόνια για τον κόσμο που αυτοκτονούσε και ήρθε και έβαλε νέα τέλη στην κινητή τηλεφωνία. Το θυμάστε αυτό. Κύριε Ρωμανέ, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Μισό, μισό, μισό. Τηλεφωνία, τα θυμάστε ή τα ξεχάσατε. Θα πρέπει να κλείσουμε και βοηθήστε και εσείς σε λίγο. Που μας μιλάτε για τις τιμές της τηλεφωνίας. Λοιπόν, τελεία. Πάμε, κύριε Νικολαίδη. Τα οποία εμείς μειώσαμε στη ΔΕ. Κύριε Νικολαίδη, σας παρακαλώ. Το λόγο σε εσάς. Πώς θα μειώσατε. Χωρίς να σας διακόψει κανένας. Όπως και τον κύριο Πεταλωτή, μετά να κλείνουμε την κουβέντα. Κύριε Νικολαίδη, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που έγινε είναι εγκρυπτό από τον κόσμο και από τον ελληνικό λαό. Έγινε μία πώληση εθνικής ιδιοκτησίας. Έγινε εγκρυπτό, ακριβώς όπως το λέω, γιατί μέχρι πριν από λίγες ημέρες από το βήμα της ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωνε διάφορες επενδύσεις και διάφορα φιλολαϊκά μέτρα με τα γιγαμπάιτ και με τα λοιπά και ξέχασε να αναφερθεί στη ΔΕΗ. Αν θέλουν να μας πείσουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι τότε δεν έτρεχε αυτή η κίνηση η οποία έγινε, μπορούν να προσπαθήσουν να το κάνουν. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι δεν έτρεχε από τότε και νομίζω ότι ο καθένας που συμμετέχει σε αυτό το πάνελ και όποιος μας ακούει δεν μπορεί να το πιστέψει. Έβαλαν τον άνθρωπο των ειδικών αποστολών, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μετά από την πώληση τότε που έσπασε το κρατικό μονοπόλιο, γιατί την ίδια πρακτική ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, έσπασε το κρατικό μονοπόλιο τότε που υπήρχε με την Ολυμπιακή και εγκατέστησε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο, το οποίο ακρίβηνε κιόλας και τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Μετά το κύριο Χατζηδάκη που τον έβαλε να κάνει την πρώτη ειδική αποστολή με τα εργασιακά, το άλλαξε υπουργείο για να φέρει τη δεύτερη ειδική αποστολή σε αυτή την κυβέρνηση, να πουλήσει ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Αυτό μια τελεία, το πράγμα, αυτή η κίνηση θα ελεγχθεί. Νομίζω όλες οι αποκριτικοποιήσεις. Ρωμανέ, παρακαλώ, αφήστε να τελειώσει. Σας παρακαλώ και Ρωμανέ. Η αντιπολίτευση έχει θεσμική υποχρέωση να ελέγξει όλα όσα και θα το κάνετε. Είναι, είστε σαφείς. Και θα το κάνει. Λοιπόν, είστε σαφείς. Βάλτε μια τελεία εδώ, κύριε Πεταλωτή. Μπορώ μια πρόταση μόνο. Όχι, κύριε Ρωμανέ, περιμένετε. Θα μιλήσει και ο Πεταλωτής. Παρακαλώ, κύριε Πεταλωτή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια απόφαση που έλαβε η κυβέρνηση, η οποία φυσικά έχει και την απόλυτη εξουσία να την λάβει. Μια απόφαση η οποία θα πρέπει να εξηγηθεί λεπτομερώς. Πρέπει να παρουσιαστεί στον Έλληνα πολίτη το σχέδιο όπου το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά κάνει την πλειοψηφία των μετοχών σε ένα πολύ σημαντικό ενεργειακό πυλώνα της χώρας και μάλιστα όταν μιλάμε για πολυμητοποίηση, μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για πολύ μεγάλες αλλαγές και ακριβές και ακρίβεια η οποία έρχεται στους ενεργειακούς πόρους, θα πρέπει να δούμε τις παθογένειες του παρελθόντος και να σχεδιάσουμε πραγματικά για να αποφασίσουμε για το μέλλον. Πραγματικά χρειάζονται να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις
στο ενεργειακό τομέα. Αυτό όμως θα πρέπει να είναι πιστικό και θα πρέπει τα δίκτυα, λοιπόν, τα οποία είναι περιουσία του ελληνικού λαού, να διαφυλαχθούν έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε προς όφελος του Έλληνα πολίτη. Κύριε Μεταλλωτή, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γρήγορα, κύριε Μανέ. Δευτερόλεπτα μόνο, δευτερόλεπτα. Κάτι θέλετε να πείτε, πέστε το σε δευτερόλεπτα. Είναι απλά αστείο να ακούμε ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ του 2021 να μιλάει σαν το ΣΥΡΙΖΑ του 2011 για ξεπουλήματα κτλ. Όταν έχει μεσολαβήσει ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και υπέγραψε το υπερταμείο και μάλιστα, έδωσε όλη τη δημόσια περιουσία στο υπερταμείο που δεν ξανακάνει κανείς. Τελεία, τελεία. Όχι, δεν γίνεται να με το σχολιάσω. Με συγχωρείτε, κύριε Ξενάκη. Κύριε Νικολαίδη. Δεν γίνεται τώρα να με το σχολιάσω. Θα να μην του δίνετε την ευκαιρία άλλος, να το πει. Κύριε Νικολαίδη, μια κουβέντα είπε. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε φύγει από το χρόνο μα εντελώς. Είχατε χρόνο αρκετό και εσείς νομίζω στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μεταλλωτή και εσάς, κύριε Νικολαίδη και εσάς, κύριε Ρωμανή και εσάς. Καλό σας βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ερχόμαστε αμέσως στους τηλεθεατές μας. Πάμε στον κύριο Ρούσο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Τον Γκίζη. Παρακαλώ. Με ακούτε? Πολύ καλά. Ναι, εγώ δεν σας ακούω καλά γι' αυτό. Τέλος πάντων. Ήθελα να ρωτήσω το εξής βέβαια. Εάν ξέρετε, εγώ είμαι παλαιός συνταξιούχος, κύριε. Έχω 23 χρόνια συνταξιούχος. Και έχω υπηρεσία 33 χρόνια. Με ακούτε? Πολύ ναι, καλά. Ναι, λοιπόν, 33 χρόνια. Μήπως ξέρετε να μου πείτε περίπου από αυτά τα περίφημα που λένε που θα μας δώσουν τα αναδρομικά πόσο θα πάρω? Πόσο δεν ξέρουμε. Πότε, ξέρουμε το πότε. Αυτό που μας είχε πει ο Υπουργός εδώ, ότι τέλος Οκτωβρίου θα δοθούν τα αναδρομικά. Ανάλογος τις φορές είχατε, τη σύνταξη παίζει ρόλο. Δεν πρέπει να το βρούμε ακριβώς αυτό τώρα. Ξέρουμε όμως μέχρι τέλος Οκτωβρίου μας έχει πει εδώ πέρα ο κύριος Χατζηδάκης. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Καλό σας βράδυ. Άλλοι παίρνουν 500, άλλοι παίρνουν 2.000. Στην κυρία, στον κύριο Σασαδόπουλο, συγγνώμη. Καλησπέρα, σας ακούμε από την οικία. Καλησπέρα, κύριε Καραμέρο. Καλημέρα και στον κύριο Καραμέρο και στον κύριο Ελευθερόπουλο. Εγώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα με τη ΒΕΗ. Πέστε μας. Από πέρσι το Μάρτιο του 2020 μέχρι το 21 στις αρχές Φεβρουαρίου, μέχρι η επιστροφή μου φέρνει η ΔΕΗ. Γιατί πληρώνα παραπάνω. Ναι. Έχετε πιστωτικό δηλαδή. Τελείωσε το πιστωτικό και μετά μου έρχεται το 21 το Μάρτιο. Για όλο το 20 από το Μάρτιο μέχρι το 21 το Μάρτιο. Μαζεμένο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και τώρα μου έρχεται εμένα λογαριασμοί. Να 400, 500. Το, εκεί που είναι το μονοκατοικία έχετε, ε? Έχω ένα διαράκι διαμέρισμα. Α, διαράκι. Ναι. Γιατί είναι για τους καταμετρητές. Εγώ είναι 45. Τι σας λένε στη ΔΕΗ, τι σας λένε? Στη ΔΕΗ τι να μου πει, έχω πάει 100.000 φορές έχω πάει. Η ΔΕΗ μου λέει τα κάψατε. Του λέω με τι θα το κάψω? Εγώ είμαι η γυναίκα μου στο διαράκι και έχω και ένα ανάπηρο παιδί. Εμείς είμαστε. Πού να πόσο να κάψω εγώ ένα διαράκι διαμέρισμα? Τι είναι αυτό και ενδιαφέρον ήταν εδώ μαζί μας το αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος Γενόπουδη να τον ρωτούσαν που ήταν στην αρχή της εκπομπής. Θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες. Ήρθαν μαζεμένα από την άλλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στην κυρία Αντωνία. Καλησπέρα, κυρία Αντωνία. Σας ακούμε. Η κυρία Αντωνία από το Βύρονα, αν μας ακούει. Ναι, μάλιστα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα στο πάνελ, κύριε Ξενάκη. Χίλια ευχαριστώ που με καλείτε. Έχω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είμαι 85 χρονών. Είμαι αρκετά προβληματική στην υγεία μου. Ωραία. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Αντωνία, σας ακούμε. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Νομίζω ότι έπεσε η γραμμή. Και ήθελα να παρακαλέσω όσοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το χάος και για αυτό τη μάστιγα που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρεί πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, είναι τα σκυλιά. Τα σκυλιά, αυτοί οι ανεύθυνοι άνθρωποι που τα έχουν, αυτά τα ζωντανά έχουν ψυχή, τα πετάνε στο μπαλκόνι. Γαυγίζουν ασύστολα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μάτι ούτε πρωί, ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ, ούτε νύχτα. 2 η ώρα τη νύχτα, 4 η ώρα το πρωί. Είναι έσχος από την πολιτεία τα νύχτα που δεν λένε ούτε μία φορά στα κανάλια. Προσπαθώ πάντα να ακούσω κάτι στις ειδήσεις. Ακούω ότι όλοι πρέπει να τιμωρούνται που κακοποιούν τα ζωντανά. Σαφώς
και εγώ υπέρ είμαι. Καταλαβαίνω την δηλαδή, κυρία Τόμια, καταλαβαίνω. Πρέπει αυτοί που έχουν τα σκυλιά έχετε, να τιμωρηθούν που εμεί με την υπόλοιπη πεθαίνουμε. Έχετε δίκιο, επειδή το ξέρω. Εγώ θα αυτό. Πεθάνω. Δεν αντέχω άλλο. Θέλει έχω μια καταγγελία στην περιφέρεια, να στην αρμόδια υπηρεσία. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο όμω. Ακούστε με λίγο, μπα και είμαστε και λίγο. Κυρία Τόμια, ακούστε μα λίγο, μπα και είμαστε και λίγο χρήσιμοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, ακούστε μα όμω. Τι λε, Γιώργο. Ναι, αναλόγω σε ποια περιφερειακή ενότητα μένει, πηγαίνει στην κτηνιατρική υπηρεσία τη περιφερειακή ενότητα. Και γίνεται έλεγχος αν το σκυλί ή υπάρχει μια περίπτωση που και κόκορας ακόμα ενοχλούσε, ναι, είναι σε τέτοιο σημείο που το ζώο που ενοχλεί τους περίκους. Και παίρνει και μπορεί να πάρει μέτρα. Γίνεται σύσταση στον κάτοχο του ζώου να το διαχειριστεί με έναν τρόπο ώστε να μην ενοχλεί τους περίκους. Παρακούσατε μια απάντηση. Τώρα, αν και κάθε πολυκατοίκια και τον κανονισμό τη, βέβαια, αν είναι στην ίδια πολυκατοικία. Πάμε, κύριο Ζαχαρίου, καλησπέρα σας. Ακούμε τον Παραθώνα. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη, από την καρδιά μου περαστικά και σιδερένιος. Με ακούτε? Ευχαριστώ, σας ακούω. Σας ακούω, σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Από την καρδιά μου λέω περαστικά και σιδερένιος και πρέπει να πω συγχαρητήρια και στους δύο συναδέλφους σας γιατί ανταποκρίθηκατε πάξια τις προηγούμενες μέρες στις εκπομπές. Είναι εξαιρετική και παλιότερη εκπομπές. Τίποτα δεν είναι όπως η πλήρης ομάδα, τίποτα. Θα χώρονταν λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Μέσα στα όρια της ευπρέπειας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Πέστε μας, κύριε Ζαχαρή. Λοιπόν, κύριε Ξενάκη, ελπίζω να με αφήσετε να πω και δύο λόγια για την αναμέτρηση όπως τη χαρακτηρίζουμε της Θεσσαλονίκης. Αλλά πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO, το οποίο πέρασε χωρίς να σχολιαστεί. Πέστε μας. Ένα 27, τόσο των ερωτηθέντων απάντησαν και πιστεύουν ότι οι φωτιές του περασμένου Αυγούστου ήταν προϊόν εμπρισμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ένα 58 τόσο που ρίχνει την ευθύνη στην κυβέρνηση ότι δεν πιστεύουν ότι ήταν εμπρισμοί. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να πω το εξής, ότι κανένας Έλληνας σήμερα δεν πιστεύει ότι τους εμπρισμούς τους βάζουν οικοδοφάγοι για να πάρουν οικόπεδα ή βοσκοί για να μετατρέψουν τα δάση βοσκοτόπια ή στις 11.30 πίσω από τον Άγιον Εφραίμ στο δάσος με λισοκόμοι πάνε και καπνίζουν τα μελίσια τους σε 4 διαφορετικά σημεία. Όπως και δεν νομίζω ότι μετά από 2000 έχουν γεμίσει η Ελλάδα νέρονες που καμαρώνουν τις φωτιές στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν θα υιοθετήσω το σλόγγαν που κυκλοφορεί και λέει ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ, βάλε και εσύ μια φωτιά μπορείς, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι ωφελούνται από την αποδόμηση του κράτους, από τη φθορά τάχα της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Τέλος αυτό. Δεύτερο, γιατί είναι η συνάντηση της Θεσσαλονίκης, αν μου επιτρέπετε λίγο. Κ. Ζαχαρή, να εκφράζουμε απόψε, αλλά να έχουμε μια κοινή λογική. Δεν βάζουν τα κόμματα στις φωτιές. Τελειώνω. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο κ. Τσίπρας δεν έπεισε ούτε τους πιο φανατικούς οπαδούς του ότι μπορεί να κυβερνήσει σαν τραχοκοκαλιά μιας πελούμενης κυβέρνησης, γιατί όχι μόνο πάλι δεν είπε κανένα από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν στο κοινοβούλιο τα συνεργαστεί μαζί του, αλλά γιατί. Γιατί καθημερινά βγαίνουν και εκπρόσωποι και αρχηγοί των άλλων κομμάτων και λένε ο ένας Θεός φυλάξει, ο άλλος ούτε μία στο εκατομμύριο. Σήμερα ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι μπορεί να συνεργαστεί. Λοιπόν, αλλά κλείστε, παρακαλώ, κύριε Ζαχαρίου. Δεν μπορεί να συνεργαστεί. Κύριε Ζαχαρίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούσαμε νομίζω αρκετά. Να είστε καλά, να ξαπούμε και ένα άλλο βράδυ. Πάμε στην κυρία Γαϊτανέρη. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας κύριε Ξενάκη και στην παρέα σας. Πάμε. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι είμαι υπερβολικά εκνευρισμένη με αυτά που άκουσα από τους πολιτικούς και βέβαια και τους συναδέλφους σας εκεί. Μιλάμε για τη ΔΕΗ. Ποιος υποστήριξε τη φτώχεια στη ΔΕΗ, κύριε Ξενάκη? Κανείς. Και εγώ μιλάω που είμαι παθούσα. Εγώ επί Τσίπρα, επί ΣΥΡΙΖΑ για να μην πω επί κυρίου Τσίπρα, πούλησα όλα τα χρυσαφικά μου, στο κοινωνικό τιμολόγιο ανήκα, για να πληρώσω τη ΔΕΗ και να μην μείνουν τα παιδιά μου χωρίς να μπορούν το βράδυ να διαβάζουν. Μέχρι το 2014 που εργαζόμουν και υπέβαλα τα χαρτιά μου για τη σύνταξη, δεν χρώσταγα ποτέ, όχι σε ΔΕΗ, πουθενά. Ούτε μία δραχμή που ήταν η δραχμούλα τότε. Και σήμερα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το είπα και άλλη φορά που έχω βγει, μας του φέκησε και η Νέα Δημοκρατία μας έδωσε τη χαριστική βολή. Μάλιστα. Προχτές, κύριε Καραμέρο, βγήκε μία κυρία η οποία δεν ήξερε η γυναίκα τι να πει.
Και λέει, αν μου κόψουν το ρεύμα, εγώ θα το συνδέσω και αν πάω φυλακή. Ποιος την άκουσε αυτή τη γυναίκα? Κανείς. Γιατί κάποτε είπατε, κύριε Ξενάκη, σας είπα, οι πολιτικοί να είναι εκεί να μας ακούνε. Ακούνε. Να μας ακούνε. Όχι ότι μας παρακολουθούν. Είχανε μια σκασίλα, τι να σας πω. Το στομάχι τους είναι γεμάτο. Δεν τους ενδιαφέρει. Κυρία Γαϊτανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και καταλαβαίνω και τη μεγάλη σας αγανάκτηση. Και οι συνθήκες στη ζωή του καθενός, όταν κάποιος κάνει τη δουλειά του, όποια κυβέρνηση και να είναι, βρίσκεται σε δυσμενέστερες συνθήκες. Αυτό είναι δεδομένο. Σωστό. Έτσι. Πάμε στον κύριο Ρεμούνδο. Καλησπέρα σας. Κύριε Ρεμούνδο, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των τραπεζών. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν χρειάζεται διαφήμιση. Αυτή χρειάζεται δυσφήμιση. Γιατί το λέω? Και θα σας πω τον λόγο τον εξής, ότι παίρνω τη σύνταξή μου από εκεί. Έκανα όλες μου τις συναλλαγές μου. Το θέμα είναι ότι είχα μια πιστωτική κάρτα την οποία δεν χρησιμοποίησα πέρυσι, πρόπερσι, και έληξε. Θεώρησα την αντικαταστήσω, να την ανανεώσω, γιατί με αυτή ταξιδεύω πολλές φορές στην Αμερική, δεν με αφήνουν να περάσω μέσα αν δεν έχω πιστωτική κάρτα. Έτσι είναι. Και την έχουν απορρέψει χωρίς να χρωστάω μία δεκάρα. Όταν σας λέω δεν χρωστάω μία δεκάρα. Για ποιο λόγο? Πήγα. Δεν μου εξηγούν και το λόγο, μα γι' αυτό έχω κανένα. Μου κάνει εντύπωση γιατί το τελευταίο διάστημα οι τράπεζες αρχίζουν και ξαναβγάζουν πιστωτικές κάρτες. Μήπως έχω εικόνα. Δεν είναι Visa και είναι Mastercard. Δεν χρωστάω σε καμία τράπεζα. Ναι, όχι, σας πιστεύω. Και ούτε για την Πειραιώς. Κύριε Μούρ, τι να σας πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω γι' αυτό. Το είπατε δημοσίως, ακούστηκε δημοσίως. Έχει ένα ενδιαφέρον πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί ξέρω ότι έχω μια πολιτική πια η τράπεζα να αρχίσουν να δίνουν. Λοιπόν, για να προλάβουμε ένα ακόμα τουλάχιστον φίλο μας, πάμε στον κύριο Ζώτο. Καλησπέρα, κύριε Ζώτο, σας ακούμε από το Γέρακα. Ο κύριος Ζώτος μας ακούει. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, παρακαλώ, κύριε Ζώτο, σας ακούμε. Κύριε Ξενάκη, ορίστε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω. Πέστε μας. Να είστε καλά. Να είστε εσείς καλά. Είμαι υπερήλιξ. Πέστε μας. Θυμάμαι, επειδή είπατε για τη ΔΕΗ, κάποτε είχαμε φέρει από την Αλβανία ρεύμα και κέρδισε η ΔΕΗ 1.700.000.000 δραχμές. Ναι. Τον πρόεδρο της ΔΕΗ τον είχε διορίσει ο πρωθυπουργός. Αλλά ο πρόεδρος της ΔΕΗ κράτησε 700 εκατομμύρια και είπε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, είπαμε να κάνουμε δώρο στον εαυτό μας όχι πάνω από 500 εκατομμύρια. Ναι. Και μίλησε και πήγε στον ΟΗΕ ο κύριος πρωθυπουργός. Εγώ θυμάμαι και τα ονόματα, και κύριε Ζώτο. Το 1964 στην Κύπρο, ναι, είχε έρθει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και ένας υπολοχαγός σταμάτησε δύο τεθωρακισμένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο ξερό στην Κύπρο και μάλιστα έβγαλε από μέσα 155 τυφέκια μιένα που τα πήγαινε ο ΟΗΕ στους Τούρκους. Κύριε Ζώτο, ευχαριστούμε πολύ την παρέμβασή σας. Το περιστατικό αυτό με τη ΔΕΗ, τα νούμερα αυτά δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά ναι, θυμάμαι ναι, και εγώ, ήταν το 1983 αυτό. Θυμάμαι και το όνομα, αλλά δεν θα το πω δημοσίως. Μέχρι και επιτελές βλέπαμε. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έχει δει ο κύριος Ζώτος, το θυμάμαι. Να είπαμε να κάνουμε ένα δωράκι στον εαυτό μας, αλλά όχι 500 εκατομμύρια. Νομίζω ήταν 500 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό φτάσαν οι παρεμβάσεις στο τέλος τους για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 παρα 10. Να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε όλοι καλά. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Να την προσέχετε λοιπόν για την υγεία σας και αυτό που έχετε γύρω σας. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα το βράδυ με το καλό. Καλώς